Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μας κοροκοπύπνο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Τι είναι αυτά που ακούμε, τι είναι αυτά που ακούγονται φίλε. Τι είναι αυτά που ακούμε. Ακούς κάτι. Τι, εντάξει τώρα. Πάει φίλε, ζωνίσαμε έτσι. Μόνο εγώ το άκουγα. Όχι γιατί αν, πώς το λέγε το, σε εκείνο το thriller, I see dead people. Ακούω φωνές, φωνές, ακούω φωνές. Όχι τελικά, δεν σαλτάρισα. Κάτι ένα κανάλι μπήκε μέσα. Παρεμβολή, παρεμβολή. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το λέω για τους καινούριους. Εδώ είμαστε και μετά από δύσκολες βραδιές. Ούτε θα κρυφτούμε, ούτε θα κολώσουμε, ούτε τις γραμμές θα κλείσουμε, ξεκάθαρα. Και με τον μόνιμο μότο σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις βραδιές, ότι πάω στα εύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Πιο πολύ αγαπάω την ομάδα μου όταν περνάει ένα δύσκολο βράδυ. Πιο πολύ την αγαπάω την επόμενη μέρα. Πιο μεγάλη αισθάνομαι την ανάγκη να είμαι δίπλα της. Φυσικά θα πούμε ότι δεν έγινε σωστά εχθές. Φυσικά θα ασκήσουμε κριτική. Αν περιμένετε σήμερα, μυρολόι, πλερέζες, μεσίστιες σημαίες, άνοιξε πέτρα για να μπω, καριωτάκι απαγγελία, μεμψημυρία, απογοήτευση, ισοπαίδωση, καταστροφή, όλεθρος, το τέλος του κόσμου, λυπάμαι, το ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής, αλλάξτε με. Πατήστε ένα κουμπί και ακούστε άλλους. Είμαι ξεκάθαρος, νομίζω. Πάρα πολύ θέλω να είμαι εντάξει απέναντί σας, όπως κάνουμε πάντα τα τελευταία 20 χρόνια. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι όλα εντάξει και δεν έγινε και τίποτα. Και αυτό λάθος είναι. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Τι έγινε χθες, ένα πολύ κακό βράδυ για την ομάδα. Σε μια πολύ κακή βραδιά, από πολλές απόψεις. Μόνο αυτός ο μοναδικός στον κόσμο, ο αδευτέρωτος και ξεχωριστός λαός του ΠΑΟΚ στάθηκε στο ύψος του χθες το βράδυ. Και αυτός που έμεινε έξω από το γήπεδο, σκεφτείτε να κάνεις τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα, να ακούς τα αδέρφια σου μέσα να φωνάζουν ΠΑΟΚ και εσύ να είσαι απ' έξω και να μην μπορεί να πεις μέσα. Και τα παιδιά που ήταν μέσα στη βροχή και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν για την ομάδα, να τις μπρόχνουν ακόμα και αν το αποτέλεσμα έχει στραβώσει, αν και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν και η εικόνα ήταν αυτή που ήταν. Δεν δίστασαν στιγμή, δεν δίλιασαν στιγμή, δεν υποχώρησαν στιγμή, δεν απογοητεύτηκαν στιγμή, δεν έχασαν το πάθος τους και την τρέλα τους ούτε ένα λεπτό. Ακόμα και αν καταλάβουμε στο 7 τι πρόκειται να συμβεί, ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Όποιος δεν το κατάλαβε νομίζω και τη στιγμή, άλλο άθλημα βλέπει, άλλη ομάδα νομίζει εκείνη τη στιγμή ότι αντιμετωπίζουμε. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε, θα ανοίξουμε γραμμές. Το λέω γιατί για τους καινούριους επαναλαμβάνω. Για εσάς που είστε παλιοί και γκριζάραμε μαζί και μεγαλώσαμε μαζί, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και στις κακές επόμενες μέρες, τα κακά, τα άσχημα επόμενα πρωινά, να κλείσω γραμμή. Σε καμία περίπτωση. Ναι, ξέρετε ότι ψόφιος είμαι για χαβαλέ, για ωραία διάθεση, για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, για αναμπουμπούλα, για γέλιο κτλ. Δεν γίνεται να είναι όλες οι μέρες έτσι. Όμως δεν θα πάω στο άλλο άκρο. Να πέσω σε κατάθλιψη επειδή εχθές έγινε αυτό που έγινε στο Stamford Bridge. Θα τα συζητήσουμε, θα τα πούμε όλα αυτά. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που χθες κατακλείσατε το καζίνο. Ήρθατε και ζήσαμε μαζί αυτό το βράδυ. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το να μαζευόμαστε, το να έχουμε την υγεία μας, να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε όλοι μαζί, να απαντάμε ένας τον άλλον, να συναντάμε ένας τον άλλον, και άνθρωποι που δεν έχουμε γνωριστεί μέχρι εχθές, ξένοι, και ξαφνικά τον βλέπεις τον άλλον μπροστά σου και βλέπεις πόσο οικειότητα έχει, πόσο πολύ μες στη ζωή του έχεις μπει, είναι πολύ σημαντικό, είναι μεγάλη υπόθεση. Ήρθατε, κατακλείσατε το Βεργίνα, δεν πήγε έτσι όπως θέλαμε το βράδυ, δεν πήγε όπως θέλαμε το μάτς. Ξεκινήσαμε με πολύ ενθουσιασμό, με χέρια, με φωνή, με πάθος.
Αλλά δεν μας έκανε το χατήρι. Κάτσε να το βάλω εδώ αυτό το μπλιμπλίκι. Στο άλλο, έλα, όχι, περίμενε. Στο δύο. Εδώ, να ξέρεις, θα το πετάξω αυτό το κουτί, φίλε. Κάποια μέρα, εγώ θα είμαι, μην ψάξεις. Δηλαδή, μην βγεις να ρωτήσεις ποιος το πέταξε. Εγώ θα είμαι, να το ξέρεις. Αυτό εδώ με τα ακουστικά. Αλλά εντάξει, οκ, τι να κάνουμε, έτσι είναι η τεχνολογία. Το καλώδιο μπορεί να φταίει και τα ακουστικά μου, μπορεί να φταίει και τη χθεσινή ήττα. Δεν ξέρω, ίσως. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Έχω Χριστοκιώση. Καλώς όρισες, παλικάρι μου, λεβέντη μου. Εδώ είσαι! Ήρθες! Τέλεια. Λοιπόν, τι έγινε χθες. Καταρχήν, ξεκινάει το ματς και ξεκινάει με την αποβολή. Το μισό λάθος είναι του Μάτος που κάνει ένα λάθος γύρισμα. Πρέπει να ήταν ο πιο κακός Μάτος που έχουμε δει χθες. Και ζητάμε από αυτό το παλικάρι που είναι 2 μέτρα και έχει δασκελισμό, υποτίθεται παραπάνω από τον υπόλοιπο λαό και τον υπόλοιπο κόσμο, να κάνει ένα βήμα και να προλάβει την μπάλα. Για εμένα προσωπικά, εχθές πρέπει να τελείωσε αυτός ο ποδοσφαιριστής από τον ΠΑΟΚ που λέγεται Ευγέν Χατσερίντη, που δεν θέλει κιόλας να το λέμε στα ελληνικά το όνομά του. Όταν ο προπονητής δεν σε εμπιστεύεται σε κάποια μάτς. Και σε κάποιο μάτς, και μάλιστα με τέτοιο αντίπαλο που είναι βιτρίνα, που είναι από αυτά τα παιχνίδια που κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει, σου λέει μπες και παίξε, και εσύ παρουσιάζεσαι έτσι νοχελικός, ας πούμε, και νοθρός σε αυτή τη φάση, τότε, άξι, τι να πω. Όχι ότι φταίει μόνο αυτός, και ο Καντουρί για άλλη μια φορά κακός, και πολλές λάθος πάσες εύκολες. Η ομάδα επηρεάζεται ψυχολογικά. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Από την αποβολή τη γρήγορη. Όταν έχεις να παίξεις, παιδιά, οι άλλοι είναι κλάσεις επάνω. Τι να κάνουμε, δηλαδή, να μην το παραδεχτούμε. Να μην το παραδεχτούμε. Ότι είναι άλλο επίπεδο. Είναι άλλο επίπεδο. Τι να πούμε τώρα. Όταν λοιπόν φτάνουν οι άλλοι σε ένα τέτοιο μάτς και έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι είναι δύσκολο και βρίσκεις και με 10 παίχτες, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Έχουμε εκθιάσει πάρα πολλές φορές τον προπονητή μας. Τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε, τον επενούμε, γιατί πέρσι πήρε το double μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί φέτος ξεκίνησε με -2, την ομάδα την έχει μπροστά, τους πέρασε όλους, είναι αίτητη και πάμε full για το πρωτάθλημα. Όπως λοιπόν λέμε τον καλό λόγο, θα πούμε ότι και χθες δεν του βγήκαν αυτά που ήθελε. Και η εντεκάδα, όταν την είδαμε, πάλι αυτό το σχήμα με 3 στο κέντρο αργούς, δηλαδή αργός ο Χατζερίδης, αργός ο Σάχοφ, αργός ο Καντουρί, είχαμε την απορία πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Δεν του βγήκαν οι εμπνεύσεις, δεν του βγήκαν και οι αλλαγές. Ίσως έπρεπε νωρίτερο ο Βαρέλα, βέβαια το εξήγησε ότι ο Βαρέλα ήταν από τραυματισμό, μόνο και μόνο που ανέφερε αρκετές φορές τη Λαμία στη συνέντευξη τύπου. Καταλαβαίνετε αυτό που έχουμε πει, το μυαλό είναι εκεί. Έτσι εξηγείται και το μήνυμα που έστειλε σήμερα πρωί-πρωί ο Κολομπάμπουε. Αναστάτωση στην αίθουσα τύπου στο Stamford Bridge. Σύσσωμοι οι Βρετανοί Αρδ αναφωνούν «Who the fuck is Λαμία?» Λαμία, «Who the fuck is Λαμία?» Την είπε πόσες φορές τη Λαμία. Κακή λοιπόν βραδιά. Ευκαιρία για όποιον θέλει να ασκήσει τις σάρκες της ομάδας να το κάνει, να βγάλει όλη τη χολή του. Και αν αυτό είναι από αντίπαλο κατανοητό, πονεμένο, που βλέπει τον ΠΑΟΚ πρώτο και θα μας δει το Μάιο σε ξεσκέπαστο λεωφορείο να κάνουμε το γύρο της πόλης, της κατάμεσης πλημμυρισμένης πόλης για να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα Ελλάδος, θα μας δει. Κατανοητό λοιπόν όταν είναι από αντίπαλο, πονεμένο, χάρτινο, γαύρο, κλέφτες κτλ. Ταλέπορους, καταπονημένους, καταφρονεμένους, κατανοητό. Κατανοητό δεν είναι όταν έρχεται το ξέσκισμα από οπαδούς της ομάδας. Και δεν μιλάω για την κριτική, όπως πάντα. Κριτική κάνουμε και εμείς. Κριτική πρέπει να κάνουμε όλοι μας όταν βλέπουμε την ομάδα να παρουσιάζεται με τέτοιο κακό πρόσωπο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και επειδή είμαστε μαθημένοι με τον ΠΑΟΚ στα μεγάλα παιχνίδια να μην φοβόμαστε τέτοιου είδους εκτάσεις στο σκορ, έχουμε σταθεί σε μεγαθύρια απέναντι, μας ενοχλεί, μας πειράζει. Φυσικά, κανένας δεν είναι χαρούμενος για χθες, όμως από το να ισοπεδώσουμε τα πάντα και να φέρουμε τον όλεθρο και αυτό το πράγμα να επηρεάσει τη συνέχεια, νομίζω ότι απέχει μια απόσταση, κάποια απόσταση.
Η μοίρα τα φέρνει έτσι τώρα. Εμείς δεν κάναμε αυτό που έπρεπε. Οι άλλοι όμως έκαναν αυτό που έπρεπε. Και έτσι, κατά ένα περίεργο τρόπο, με μία απλή νίκη την τελευταία αγωνιστική, με την Πάτε Μπόρισοφ ή Μπορίσοφ μέσα στην έδρα μας, και με συνδυασμό του άλλου παιχνιδιού, δηλαδή με νίκη της Τσέλσι μέσα στην Βίντι, περνάμε εμείς στους 32. Θέλω να πω κάτι σήμερα που υπάρχει στεναχώρια για το χθεσινό παιχνίδι. Σήμερα λοιπόν που το ημερολόγιο γράφει 30 Νοεμβρίου 2018. Θα το κάνω και σποτ. Η ώρα είναι 8 και 20 κάτι ψηλά. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα περάσουμε στους 16 φέτος. Όχι στους 32. Στους 32 θα περάσουμε. Θα κερδίσουμε την Μπάτε εδώ μέσα. Θα κερδίσει η Τσέλσι, επειδή σέβεται την ιστορία, θα κερδίσει την Βίντι. Εγώ λέω λοιπόν ότι θα περάσουμε και μετά από τους 32 θα περάσουμε τον αντίπαλο με τον οποίο θα κληρωθούμε. Γιατί μετά αρχίζουν τα νοκάουτ παιχνίδια, έτσι δεν είναι κι όσοι. Μετά δεν έχει ομίλους και τέτοια. Κληρωνόμαστε με αντίπαλο μετά. Λοιπόν, εγώ λέω ότι θα περάσουμε τώρα, θα περάσουμε και τον επόμενο αντίπαλο. Και φέτος θα πάμε στους 16. Το λέω τώρα. Μετά από αυτή τη χθεσινή εμφάνιση, μετά από αυτό το καταστροφικό βράδυ, το λέω σήμερα. Μπορώ να το πω. Έτσι εγώ νιώθω, ρε παιδί μου. Έτσι ένα προαίσθημα πες. Το σκορ δεν το πέτυχε κανένα στα προγνωστικά, όπως καταλαβαίνετε. Το μυαλό φυσικά είναι στο μάτς Δευτέρας, εννοείται, έγινε αυτό εχθές, τελείωσε, κοιτάμε τα λάθη μας, κοιτάμε τι μας έχει ενοχλήσει, δεν πέφτουμε όμως επάνω να φάμε ζωντανή την ομάδα. Όποιος δείχνει μια τέτοια υπερβάλλουσα διάθεση να ισοπεδώσει, να λιδωρήσει, να κοροϊδέψει, να ξεχάσει, να ξεσκίσει, μου φαίνεται λίγο ύποπτος, θέλω να σας πω. Δεν μπορώ να μπαίνω στο προφίλ του καθενός να βλέπω τι είναι. Καταλαβαίνω ποιος είναι ο πονεμένος, ακόμα και είναι σκληρή κριτική. Το καταλαβαίνουμε ποιος είναι αυτός που έχει πόνο και είναι τρελαμένος γιατί είδε την ομάδα έτσι και στέλνει το μήνυμα που είναι σκληρό για την ομάδα ή τους παίχτες. Καταλαβαίνουμε και αυτόν ο οποίος μπήκε εκεί με ένα ψεύτικο όνομα, με δύο ψεύτικες φωτογραφίες για να φέρει ένα μπουμπούλα. Μην νομίζετε, δεν γεννηθήκαμε χθες το απόγευμα. Καταλαβαίνουμε. Η ομάδα τάχασε μετά την αποβολή. Ναι, okay, το καταλαβαίνετε ότι και 11 εναντίον 11 απέναντι σε τέτοια μεγαθύρια. Επίσης να σας πω ότι η Chelsea θα πάρει το Europa League. Τα λέω σήμερα, το ξαναλέω, τελευταία μέρα του Νοεμβρίου. Ότι η Chelsea θα πάρει το Europa League. Θα το παίξουμε αυτό το κομμάτι, αυτό το ηχογραφημένο κι όσοι θυμίσουν την ημερομηνία, την επομένη του match με την Chelsea, έτσι. Ότι η Chelsea θα πάρει το Champions League, το πιστεύω, και εγώ λέω σήμερα, ρε παιδί μου, έτσι τη δική μου τη μούρλα μέσα και μέσα στα στεναχώρια μου, ότι θα πάμε όχι απλά στους 32, θα πάμε και στους 16. Έτσι. Έχω ένα προαίσθημα. Μπαμπά Μιρτσέα, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, λέει Χρύσα. Έτσι. Δεν χάνουμε ούτε το κουράγιο μας. Εννοείται ότι δεν χάνουμε την αγάπη μας για την ομάδα. Εννοείται. Μας στεναχωρεί όμως να το βλέπουμε έτσι. Το πρόσωπο της ομάδας, αυτό το άσχημο αγωνιστικό πρόσωπο. Όσοι έμειναν μετά, καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο το σοκ από μια αποβολή τόσο νωρίς. Δηλαδή σου λέει κανονικά παίξε 95 λεπτά με τις καθυστερήσεις, παίξε με 10 παίκτες. Και απέναντί σου έχεις αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει από την Tottenham την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν φάει τον πινελίκ του αιώνα από τον προπονητή τους και τους λέει παίξε τώρα, θέλω απαντήσεις. Και όπως είδατε, σκύλιασαν, έτρεχαν παντού. Τώρα, να πιάσουμε επιμέρους να κάνουμε κριτική σε παίχτες. Ο Πασχαλάκης και έσωσε πολλά, αλλά και έφαγε, έχει και ευθύνη. Ο Μάτος κακός, όπως είπαμε. Το κέντρο δεν τράβηξε. Ο Σάχοφ ήταν, δεν ήταν. Ο Καντουρί τα ίδια, λάθος πάσες, εκνευριστικός πολλές φορές. Ο Πρίγκεβιτς αποκομμένος. Τώρα, να πάμε στη λογική του τι θα γινόταν αν είχε βάλει τον Ακπομ, ίσως, ναι. Ή αν είχε παίξει με τον Ουάρντα που μπήκε και τουλάχιστον το πρώτο τεταρτάκι. Προσπάθησε λίγο έτσι να φέρει ένα μπουμπούνα να κρατήσει λίγο την μπάλα, αλλά και αυτόν μετά τον έφαγε με τριότητα. Δεν νομίζω ότι. Δεν διασώθηκε κάποιος. Όλοι ευθύνε χθες και όπως είπαμε και ο προπονητής. Δεν του βγήκαν τα πράγματα. Όπως λέμε τον μπράβο όταν πρέπει, δεν θα είμαστε έντιμοι αν κουκουλώσουμε τα λάθη και λιβανίσουμε. Δεν λιβανίζουμε. Ό,τι βλέπουμε το λέμε. Χωρίς γραμμή, χωρίς τίποτα. Δεν μας λέει κανένας τι να πούμε. Έτσι νιώθω εγώ. Έγινε,
Κακό βράδυ, κακό βράδυ. Το ξεχνάμε σε ό,τι αφορά το πώς μας επηρεάζει για μετά. Δεν το ξεχνάμε σε ό,τι αφορά τα λάθη μας, τι πρέπει να διορθώσουμε, πώς να προσεγγίσουμε τέτοιου είδους αγώνες. Διδαχή. Και το ξαναλέω. Οι άλλοι έκαναν αυτό που έπρεπε. Μας έκανε το χατήρι η Μπάτε και κέρδισε 2-0 τη Βίντι. Και έτσι με μία απλή νίκη απέναντι στην Μπάτε Μπορίσοφ. Όχι αν παίξουμε έτσι. Αν παίξουμε έτσι όπως παίξαμε στα δύο μάτς με τη Βίντι ή όπως παίξαμε χθες, δεν θα κερδίσουμε ούτε την Μπάτε Μπορίσοφ. Αν παίξουμε όπως παίξαμε με την Μπάτε Μπορίσοφ εκεί μέσα στη Λευκορωσία, τότε πολλά με λίγα. Βεβαίως. Και θα συζητάμε ότι μπορεί να είχαμε ήττα με την Τζέλσι, ξέρω εγώ, ήττα με τη Βίντι, ήττα τώρα τ' άλλο, και θα προκριθούμε στον επόμενο γύρο. Θέλω να σας πω ότι από αυτή τη στιγμή, από 8 και 20 κάτι ψηλά ημέρα Παρασκευή, μόνο η Λαμία είναι στο μυαλό μου. Ήθελα να πω αυτά τα πραγματάκια για αυτό που έγινε χθες. Νομίζω οφείλουμε και πρέπει να λέμε, δεν πρέπει να σηκώνουμε το χαλάκι να τα βάζουμε όλα από κάτω, ούτε η πρεμούρα και η λαχτάρα και η τεράστια δίψα και η τεράστια προσδοκία έχουμε για να δούμε και πάλι πρωταθλητή. Γιατί πέρσι το πήρα, αλλά δεν μου το έδωσαν. Έτσι, το πήρα, αλλά μου το έκλεψαν. Να ξαναδούμε λοιπόν η λαχτάρα, η τεράστια, για να ξαναδούμε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, δεν θα πρέπει να με σμπρώχνει, να μην βλέπω τα λάθη, να μην τα επισημαίνω. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να πάμε στο άλλο άκρο της ισοπαίδωσης. Έτσι το βλέπω εγώ. Αυτά εγώ ο Κωστής. Εγώ ρε παιδί μου, σαν τζατς. Το βλέπω έτσι. Έχετε κάθε δικαίωμα να το δείτε αλλιώς και να πεις όχι, αυτά, είδα, ντροπή. Οκ, παιδιά, δεν χάρηκε κανένας μας. Κανένας μας. Και δεν θέλουμε να τη βλέπουμε έτσι την ομάδα. Δεν θέλουμε. Ασύνδετη ομάδα, πολλά λάθη, πολλά λάθη. Το καταλαβαίνω ότι έχει αποβληθεί παίκτης. Εντάξει. Αλλά γιατί θα πρέπει να δίνω την μπάλα λάθος στα δύο μέτρα. Τόσο πολύ επηρεάστηκαν, ας πούμε. Τώρα, όπως είπα, αυτοί που περιμένουν να βγάλουν χολή, ας το κάνουν. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Κατανοητό. Κατανοητό. Μην ξεχνάτε πολύ εύκολα, θέλω να πω. Μην ξεχνάτε. Αυτό. Μην ξεχνάτε, θέλω να διαβάσω το μήνυμα που έστειλε η Νανά πριν 7 ώρες, ξημερώματα. Ξεσπάστε ρε, φωνάξτε για τον άχρηστο που ενώ σε ξεκίνησε με μείον 2, σε έχει στο συν 5, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει την ομάδα που ήταν το πρώτο φαβορί στον όμιλό σου. Την ομάδα που δύο παίκτες έχουν αξία όσο όλος ο ΠΑΟΚ. Φωνάξτε και που ξέρετε, ίσως και να καταφέρετε μεσούσεις τη σεζόν να τον διώξετε. Και μετά αρχίστε και με τον άχρηστο του Σαββίδη που δεν σας φέρνει τον Γκουαρδιόλα ή τον Μουρίνιο. Φωνάξτε, ξεσπάστε, κάντε αυτό που χρόνια κάνετε, εσείς όλοι ξερόλες. Εγώ με ένα όνειρο ζω και όσο ζω θα προσδοκώ να σε δω ψηλά εκεί, ξανά πρωταθλητή, ΠΑΟΚ μου. Δεν θέλω να αλλάξω ούτε ένα κόμμα. Ούτε ένα κόμμα. Έχω λίγο μία απορία. Από πού προέρχεται η τόση πρεμούρα για άσχημο ξεφωνητό στον προπονητή μας. Δεν είναι αυτός που πέρσι, το λέω σήμερα, που είναι μετά από μια κακή βραδιά του. Μετά από και δικά του λάθη. Έχει μερίδιο στο ότι εχθές το μάτς πήγε έτσι. Παρά την αποβολή. Το λέω λοιπόν την επομένη. Στην κακή μέρα. Μετά από θρίαμβο είναι εύκολο να τον αποθεώσουμε. Λέω λοιπόν, αυτός ο προπονητής. Αυτός ο προπονητής δεν είναι πέρσι που πήρε το double, που παίξαμε καταπληκτική μπάλα. Αυτός ο προπονητής δεν είναι που φέτος το καλοκαίρι έπαιξε σε όμιλο Champions League και πέταξε έξω τη Βασιλεία και τη Σπαρτάκ. Αυτός είναι ο προπονητής που με έχει αίτητο στο πρωτάθλημα με 10 νίκες και μια ισοπαλία και οι άλλοι ψάχνουν να με βρουν. Αυτός δεν είναι. Δηλαδή στην πρώτη στραβή από την ομάδα των πολυεκατομμυριούχων του Αμπράμοβιτς βγάζω χολή. Ξέρετε, είναι πολύ διδακτικές αυτές οι βραδιές. Ή μάλλον όχι άλλη λέξη θέλω να βρω. Είναι πολύ αποκαλυπτικές. Και διδακτικές. Διδακτικές γιατί σε διδάσκει ποιοι πραγματικά είναι αυτοί που περιμένουν στη γωνία να βγάλουν λύσα. Εις βάρος του Πασχαλάκη, εις βάρος του Λουτσέσκου, εις βάρος του ενός ή του άλλου. Και εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου ο Χατσερίδη. Και εμένα δεν μ' αρέσει ο Καντουρί. Πρέπει δηλαδή να βγαίνω
και να τον ισοπεδώνω κάθε φορά. Ή να βγάζω όλη μου τη χολή. Φυσικά. Είναι άνθρωποι που δείχνουν ότι δεν μπορούν να ανήκουν σε αυτό το σύνολο. Οκ. Okay. Θα πρέπει να ισοπεδώσω όλους, τα πάντα, όχι καταστροφή. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Λυπάμαι. Και σας μιλάει κάποιος που δεν έχω καταφέρει τόσα χρόνια να είμαι χοντρόπετσος, δεν κοιμάμαι όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Και επειδή σαν ΠΑΟΚτσής τρελαίνομαι, που είναι καθαρά το οπαδικό, και επειδή σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, σαν δημοσιογράφος, σαν πείτε το όπως θέλετε, σαν ένα ραδιοφωνατζής, σαν επηρεάζεται όλη μου εκπομπή, όλη η διάθεση του κόσμου, δηλαδή είναι διπλή η στεναχώρια μου. Γιατί ξέρω ότι θα στενοχωρηθεί ο κόσμος που θέλω να τον έχω χαρούμενο στην παρέα μου. Και να σας πω και την αλήθεια, σε αυτές τις μέρες μετράς και τους φίλους, μιλάω για την ομάδα. Στις δύσκολες είναι. Πόσο θα σταθείς δίπλα, στο πανηγύρι, μετά από το θρίαμβο, μετά από νίκες με γάβρο, με χάρτινη, με βάζολο, με... Εύκολο παιδιά, εύκολο. Στο πανηγύρι. Δείχνεις πόσο αγαπάς αυτόν που αγαπάς στη στραβή, στη σκληρή κριτική. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν εύκολα. Και το ξαναλέω σε ένα βράδυ κακό. Και για το Ρασβάν θεωρώ ότι έκανε λάθη χθες και στο πώς ξεκίνησε η ομάδα, αλλά και στο πώς διαχειρίστηκε μετά το στράβο με την αποβολή. Δεν ξεχνάω όμως, δεν ρίχνω λύθη με τη μία. Αλλά βλέπω ανθρώπους που περιμένουν πραγματικά στη γωνία, άχρηστε αυτά, έτσι, δηλαδή και με ορολογία που ακόμα και αν δεν γουστάρετε τον άνθρωπο, ακόμα και αν δεν γουστάρετε τη φάτσα του ή το όνομά του ή το συγκεκριμένο, πρέπει να σέβεστε τη θέση και το θεσμό που λέγεται προπονητής στον ΠΑΟΚ. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με σκληρές εκφράσεις, χωρίς να λιδωρήσετε ή να εξευτελίσετε. Λέω εγώ τώρα. Αυτά. Τάπα, ησύχασα, Λαμία τώρα. Τη Δευτέρα, Λαμία τώρα. Πάμε να παίξουμε με μια ομάδα η οποία ξέρετε με ποιον έχει καλές σχέσεις, έτσι, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αν περιμένετε μια Λαμία η οποία θα ανοίξει σαν λέλουδο να μας υποδεχτεί, κάνετε μεγάλο λάθος, να ξέρετε, δεν συγχωρείτε τίποτα. Το μόνο που με ανησυχεί μετά το χθεσινό βράδυ, αφού βαθμολογικά είπαμε μόνοι μας πρέον, παρόλα τα στραβά αποτελέσματα, παρόλη την κακή μας παρουσία στους ομίλους, παρά τις συνεχόμενες ήττες, με μία μόνο νίκη μέχρι τώρα, τα έφερε έτσι τώρα η μοίρα που μόνοι μας πάλι κρατάμε τη μοίρα στα δικά μας χέρια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μας παιχνίδι. Φαντάζομαι θα πάει και θα κερδίσει η Chelsea τη Βίντι. Λέω όμως ότι με μία νίκη στο τέλος θα διαγράψει όλα όσα γίνανε σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία, γιατί αυτά τα βράδια μένουν, το είπαμε. Ρεσιτάλ και πάλι από τον κόσμο, έρχονται συνέχεια βιντεάκια, έρχονται συνέχεια φωτογραφίες, ένας λαός μέσα στη βροχή, δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να πω και κάτι. Αυτά τα παιδιά που βλέπετε στην κερκίδα δεν έχουν λυμμένα όλα τους τα προβλήματα. Και αυτά τα παιδιά έχουν θέματα με τις δουλειές τους, με τις οικογένειές τους, με τα χρήματά τους, με. Δεν είναι κάποιοι αποκομμένοι, δεν είναι κάποιοι είναι αλεξιπτωτιστές που εμφανίζονται μόνο στα μάτς του ΠΑΟΚ και όλη η υπόλοιπη ζωή τους είναι ρόδινη και είναι τακτοποιημένα όλα. Το αναφέρω γιατί βρίσκουν αποθέματα ψυχικά. Να αφήσουν την ανεργία τους, να αφήσουν τη δυσκολία με τις δουλειές τους, να αφήσουν την οικογένειά τους που θα τους στερηθεί, να κάνουν τα χιλιόμετρα για την ομάδα. Και να είναι εκεί. Αφήνουν τα άλλα προβλήματα. Κατά μέσο όρο είναι λαϊκά στρώματα άνθρωποι που έχουν όπως όλοι μας προβλήματα. Και είναι εκεί. Να βγάλουν φωνή, να βγάλουν πάθος. Αναστατώθηκε, πάλι ξεσηκώθηκε το Λονδίνο. Πάθα πλάκα, τραβούσαν βιντεάκια όλοι. Σου λέει, κοίταξε τους άτιμους. Χάνουν 3 και 4-0, δεν σταματά να τραγουδάνε μέσα στη βροχή. Τι πάθος είναι αυτό, τι τρέλα, τι φλόγα μέσα στα μάτια. Αυτό πρέπει να μας οδηγήσει. Και όπως είπαμε, Δευτέρα, Λαμία. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ. Τίποτα. Και αυτό που έγινε χθες τελείωσε. Κακή εμφάνιση. Δεν αξίζαμε κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Πήραμε αυτό που αξίζαμε. Δυστυχώς έτσι είναι.
Και τώρα το μυαλό μας στο στόχο. Χωρίς καμία κολυσιεργία, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Απόλυτη προσήλωση στο στόχο. Απόλυτη προσήλωση στο στόχο. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμές. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε γραμμές. Σε λίγο επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πάμε αμέσως στις γραμμές για να μην περιμένετε. Εδώ είμαστε. Δεν κληρώσαμε κάτι σήμερα. Μέσα στη βδομάδα δώσαμε και αφιγραντήρες, δώσαμε και κλιματιστικά, δώσαμε και τριήμερα και τα πάντα. Και κρέατα και ψάρια και τα πάντα. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Ανοιχτές γραμμές. 2310 287 888. Δευτέρα με Λαμία. Το ξαναλέω. Εκεί πρέπει να είναι και τα μάτια μας και το μυαλό μας και όλη μας η προσοχή. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, good morning, chat. Καλώς τον, καλώς στη Φραγκφούρτη. Έλα, Κωνσταντίνε. Κληρώνουμε 2 κιλά χαμόγελα σήμερα. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Δεν γίνεται να... Αυτά που λείπουν σήμερα. Δεν γίνεται αλλιώς. Έλα, γεια. Δεν γίνεται. Για πες. Να συμμετάσω κι εγώ στην επιστημονική φαντασία του μέλλοντος. Σου εύχομαι η πρώτη μας ομάδα στους 32 να είναι Λάτσιο. Ναι, ναι, το έχω δει το όνειρο και την έχω πει πολλές φορές. Λάτσιο. Και στους 16 μετά η Λίβερπουλ. Μάλιστα. Γιατί είπαμε, ο κλόμπ δεν θα καταφέρει στο Champions League, θα παίξει με εμάς. Μάλιστα. Και στο τελικό θα συναντήσουμε την Chelsea για να πάρουμε revanche. Εγώ είπα, λέω ότι θα περάσουμε όχι απλά στους 32, θα περάσουμε και στους 16 και ότι το Europa League θα το πάρει αυτή η ομάδα που είδαμε χθες. Η οποία, όπως είδες, είναι σε άλλο επίπεδο, άλλη ταχύτητα, άλλα όλα. Ναι, τι να πούμε τώρα. Δεν υπάρχει. Τι να πούμε τώρα. Όταν είδα την κάρτα, όταν είδα το φάουλ πριν βάλω ακόμη την κάρτα, ναι, δεν είχα αρκετά χέρια να μου τζώσω όσο ήθελα. Τι να πω. Μου λείπαν μερικά χέρια ακόμη. Λάθος του Μάτος το γύρισμα, αλλά και ο άλλος, φίλε. Κέριο, δεν κέριο, είναι. Κέριο, όχι, πας. Κέριο. Προσπαθώ να σκεφτώ τι έχει κάνει ο Χατσερίδης όσες φορές αγωνίστηκε. Βρίσκω μόνο πέναλτι, κάρτες. Δηλαδή, δώσε μου κάτι να πιαστώ. Δεν είμαι φιλοκατήγορος, αλλά δώσε μου κάτι ρε φίλε να μπορώ να πω κάτι για σένα. Κάτι, όπως και για τον Καντουρί. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι αυτοί οι δύο χθες που φταίνε για την ήττα, έτσι. Λέω τώρα ρε παιδί μου. Ο Χατζερίδη με θύμισε λίγο μια καψούρα μου που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ για δύο φεγγάρια. Το Ζαμπράνο. Ναι, που ήταν απογοητευτικός. Από την ίδια χώρα έρχονται και τα ίδια έκαναν. Ναι. Γιατί και αυτός από εκείνα τα μέρη ερχόταν. Από εκείνα τα μέρη. Ναι, το θυμάμαι που ξεχάσει, ναι. Είχαμε προσδοκίες και αποδείχθηκε ότι ήταν τελείως σαν παρατημένος, σαν να μην θέλει, ναι. Σαν να βαριέται, ναι, ναι. Σαν να μας κάνει ναι. Χάρη που είναι εδώ. Δηλαδή, διαβάζουμε και. Τι θέλετε και με φέρατε. Ρε παιδί μου, διαβάζουμε και τη γλώσσα του σώματος. Εδώ σε θέλει η ομάδα σε μία φάση. Κάνε ένα βήμα παραπάνω, πρόλαβε την μπάλα. Βγάζει ρε παιδί μου σαν μια δυσφορία. Σαν δεν θέλω. 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φίλε, είναι. Τα λεφτά αυτά πρέπει να δουλέψουμε 17 ζωές και δεν τα βγάλουμε. Ξέρετε, λοιπόν. υπήρχαν καιροί πριν μερικά χρόνια που δεν μπορούσα να τελειώσω αγώνα. Γιατί η ομάδα μου συνήθως ψιλοέχανε, δεν έπαιζε καλά. Ναι. Και τώρα έχει πολύ καιρό που τους αγώνες τους βλέπω πραγματικά μέχρι το τέλος. Γιατί η ομάδα παίζει. Ναι. Χτες ήταν μια μέρα η οποία στο ράδιο άκουγα εσάς τη μετάδοση του ΠΑΟΚ, αλλά μετά το δικό κινηκάρτη, μετά το πρώτο γκολ, ναι, δεν άντεχα. Και στο ίντερνετ, streaming, έβλεπα τη Φραγκφούρτη. Εγώ το πρώτο ημίχρονο το είδα καθιστός στο καζίνο. Το δεύτερο άλλαξα θέση, πήγα πίσω στον τοίχο, στην πόρτα. Μήπως και το αλλάξω, γιατί κάποιες φορές που άλλαξα θέση γίνεσαι και προληπτικός. Πήγα πίσω στην πόρτα, όρθιος. Ναι. Αλλά δεν. Στο ημίχρονο σου λέω, έλπιζα ότι θα αλλάξει κάτι. Με την ελπίδα ότι στο τέλος θα γίνει 2-3, ξέρω ή 2-2. Ναι. Όχι, δεν ήταν από αυτές τις βραδιές που παίξαμε όχι, για να το γυρίσουμε. Ναι. Δεν ήμασταν καθόλου. Ήταν κακό το πρόσωπο. Τι να πούμε εδώ. Ναι, και αφού το δεύτερο ημίχρονο άρχισε και δεν τα πήγαιναν και πολύ καλύτερα, λέω άστοχεστο. Εντάξει. Κοίταξε, στο δεύτερο μπήκαμε κάπως πιο. Λίγο κρατήσαμε την μπάλα παραπάνω. Το πρώτο ήταν τελείως. Όταν οι παλιές γίνονται λάθος στα 2 μέτρα βίαστα. Λάθη, είδες ότι λοιπόν, δεν μπορούσαμε. Δεύτερη παλιά, τρίτη. Σε αφήνω τώρα γιατί ο πικρός καφές περιμένει. Μου αγόρι μου, κάθε μέρα τέτοιο πίνω, να ξέρεις. Φιλιά! Λοιπόν, παρόλα αυτά, ζουμουσού σε όλους. Δεν το συζητώ. Ζουμουσού, αδερφέ. Ζουμουσού. Φιλιά πολλά, φιλιά. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω και τα παιδιά που βγήκανε πριν από το ματς και τον Χρήστο και τον Μπέρι και τον Θοδωράνο, τον Θοδωρή,
που βγήκανε και κάναμε την επικοινωνία μας στο pre-game, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, όλο τον κόσμο που ήταν εκεί και επικοινώνησε μαζί μας, μας έστειλε βιντεάκια στην ομάδα, έτσι προχωράμε παιδιά. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Πλερέζες, όχι πλερέζες. Κριτική, ναι. Αλλά όχι πλερέζες, όχι κηδεία. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Έλα, ρε Στέλιο. Καταρχήν, Κωστή, όταν χάνει όλη η ομάδα, χάνει όλη η ομάδα και όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζει όλη η ομάδα. Δεν χάνονται μόνο προπονητές, μόνο οι παίκτες. Φυσικά, έτσι όλοι, όλοι έχουν το μερίδιο ευθύνης. Όλοι. Έτσι απλά βλέπω. Οι αληθινοί άντρες και δεν έχουν τις ευθύνες σε κανέναν. Απλά βλέπω από κάποιους μία προσπάθεια, μία λύσα κατά του προπονητή. Να τα σιωπηδώσουν όλα. Όχι, ειδικά κατά του προπονητή. Λες ναι. Και δεν είναι αυτός που μας έφερε τον double πέρσι. Λες και δεν είναι αυτός που έχει την ομάδα πρώτη τώρα στο πρωτάθλημα και αίτητη. Και με τις ματσάρες το καλοκαίρι που η ομάδα δεν φυσικά. Δηλαδή, λες και δεν είναι αυτός που έπαιξε μπαλάρα η ομάδα μαζί του. Αλλά λέω το εξής, τι θα γίνει στην πρώτη ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Θα έρθει και μία τέτοια. Τι πρόκειται να κάνουν αυτοί. Λέω, ρωτάω, ρε παιδί. Με το χθεσινό αντίπαλο, εμείς, χωρίς να έχεις αποβολή, να κάνεις το καλύτερο σου παιχνίδι και αυτοί να κάνουν όχι το χειρότερο, ένα κακό παιχνίδι για να υπάρχει επαφή και να πεις ότι θα φανεί. Και όχι με αριθμητική διαφορά. Ναι, έτσι, και με αριθμητική διαφορά δεν υπάρχει καμία τύχη. Υπήρχε στην μόνη περίπτωση εμείς να πιάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Θέλαμε να δούμε Μαουρίσιο Βέλμπουρ μαζί, τους είδαμε. Αλλά σε ένα δύσκολο παιχνίδι και κάτω από κακές συγκυρίες. Να πούμε και κάτι άλλο, Στέλιο. Να πούμε και κάτι άλλο, Στέλιο μου. Ότι η ίδια η ομάδα μας έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Η ίδια ομάδα είναι που με την Σπαρτάκ, με τη Βασιλεία, ακόμα και έξω με την Μπενφίκα, με την Πάτε στο έξω, στα μάτς, σε κάποια μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, μας έδειξε τι μπορεί να κάνει. Γι' αυτό και έχουμε απαιτήσεις από αυτήν. Κατάλαβες. Η ίδια ομάδα έβαλε τον πύχη ψηλά να λέμε ότι παίξε. Έγινε. Αποβλήθηκε ο παίχτης, αλλά αλλάξτε λίγο την μπάλα. Βγάλτε λίγο ψυχή. Κάνε, δηλαδή. Γι' αυτό κατάλαβες. Η ίδια ομάδα καλλιεργεί τις προσδοκίες. Γι' αυτό. Έχουμε ακριβώς την ίδια περίπτωση τώρα και εμείς να βγάλουμε την αντίδραση στο μάτι της Δευτέρας. Όπως χάσανε αυτή την Κυριακή και τους είπε ο προπονητής, μπείτε μέσα να αποδείξετε. Σωστό. Το ίδιο πράγμα πρέπει να του πει και ο Λουτζέσκο. Πρέπει να την πληρώσει Λαμία. Να είναι 0-3 στο 20. Μέσα και δείξει τη διαφορά. 0-3 στο 20. 0-3 να είναι στο 20, τέλειο. Ναι. Δείξτε και εσείς τη διαφορά. Μπείτε μέσα και πατήστε τους. Το κακό είναι ότι έτσι όπως πήγε το μάτς εχθές, δηλαδή με 10 εμείς και με 11 αυτοί, διπλή κούραση, διπλά τρεξίματα, οι παίκτες που εγώ Μάτος, ο Κρέσπο, δηλαδή η επιβάρυνση, όπως ο Βιερίνια, καταλαβαίνεις ότι τρέχεις και για αυτόν που λείπει. Έτσι. Άρα η καταπώνηση είναι περισσότερη από ό,τι θα ήταν αν ήμασταν 11. Αυτό είναι που και με... Και για το Μάτος τον αγαπάμε. Εγώ έχω πει ότι είναι σε κακό φεγγάρι. Είναι. Και δείχνει πόσο δένει με το Λιμνιό, πόσο το βοηθάει ο Λιμνιός, φίλε. Σωστά. Τα τρεξίματα του Λιμνιού. Χθες ο Λιμνιός, ίσως ο Λιμνιός ήταν χρήσιμος. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Να πω. Πάντως, γιατί έχει δυνάμεις, είναι μικρός, είναι 20 χρονών, ρε φίλε, μπορεί να παίξει δύο παιχνίδια. Είναι ένα από τα κορυφαία δεξιά μπακ που είχαμε ποτέ. Το λέω σήμερα μετά από τη χθεσινή του κακή εμφάνιση. Το τελευταίο διάστημα όμως. Αυτό έχει ένα παρατεταμένο δεφορμάρισμα, είναι κούραση γιατί ξεκινήσει από τέλη Ιουλίου. Δεν είναι 27 χρονών ο Μάτος. Έτσι. Η κούραση βγαίνει. Μέσα από ότι από πέρσι παίζει τρένο συνέχεια. Συνέχεια. Γιατί παξιλώνει πολύ γερός. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις. Τον βλέπεις στις εκφράσεις του προσώπου του, στο βλέπεις τα ανεβάσματα που δεν τα έχει όπως τα είχε, ότι περνάει ένα κακό φεγγάρι. Κατάλαβες, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, να τον ισοπεδώσουμε, να πούμε τι κακό παίχτη που έχουμε, είναι δυνατόν. Όχι ρε παιδιά, απλά κάνει, λέμε ωραία. Τα καλά, λέμε και να τα κακά γιατί κάνουμε υγιή κριτική. Κάνει ο, άλλος, κάνει ο Μάτος κακό γύρισμα, ναι. Εσύ, ρε Χατσερίδη. Οκ, okay, έκανε ο συμπαίκτης σου ένα που δεν είναι τόσο. Κάνε ένα βήμα παραπάνω. Κάνε λίγο μια έκρηξη. Δύο μέτρα παλικάρι, άνοιξε λίγο τα πόδια σου, ας πούμε. Κάνε ένα δασκελισμό. Ακριβώς. Απλά πίεσε τον, το πολύ πολύ να κάνει κάτω, όχι, είναι δύο μέτρα παλικάρι, κάντε ένα τζατζάρισμα. Ρίξ, βγάλ το σώμα σου μπροστά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Χωρίς να λέμε ότι φταίει μόνο αυτός, το ξαναλέω, δεν πάμε να κάνουμε ανθρωποφαγία. Αν και ήρθε η ώρα να βάλω άνθρωπο στον παλαφόμετρο, να ξέρεις. Το μόνο καλό που ενεργοποιείτε τον παλαφόμετρο πάλι. Και κάτι ακόμα και η ενεργοποίηση του Άρντα που τον έδωσε μια ακόμα ευκαιρία και τον είδα ότι ήταν πολύ πιο. Έβαλε προστάρισμα μετά. Μαζί πάω και τα λοιπά, together. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν του δόθηκε συγχωροχάρτη ή απλά τον έβαλε βιτρίνα. Όχι, τον έδωσε μια ευκαιρία ακόμα και πιστεύω ότι σιγά σιγά, να σου πω κάτι θέλει, χρόνο θα γιατρεύει όλα. Κρίμα αυτή η πεκτάρα
Κρίμα αυτή εννοείται, η παιχταρά. Εννοείται, γιατί που... ξέρει τόνους μπάλα, κρίμα να χαθεί. Και κρίμα όχι από την πλευρά του προπονητή και του ΠΑΟΚ. Από το μυαλό που κουβαλάει. Ναι. Από τα μυαλά πιστεύω... που δεν έχει το παιδί. Από την τρέλα που κουβαλάει. Εγώ πιστεύω όλα αυτά που έγιναν. Αυτό κάτι κατάλαβε. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν και το θα ξέρω. Το δείξει και μέσα στο παιχνίδι. Δεν το ξέρω. Και εγώ δεν το ξέρω. Μα αυτό λέω ότι μακάρι τώρα. Έγινε στελάρα μου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Και συγγνώμη που καθυστέρησα. Ναι. Καλημέρα. Δεν σας συγχωρούμε έλα, καθόλου. Έλα Γιώργο μου, έλα. Έλα καλημέρα. Ρε παιδιά, 80 λεπτά παίζανε με 10 παίχτες. Ναι. 80 λεπτά παίζανε με 10 παίχτες με μια σούπερ ομαδάρα. Τη λέω σούπερ ομαδάρα. Με παίχτες μεγάλους. Με παίχτες μεγάλους. Και κάθε αλλαγή που έκανε ο Ιταλός έλεπε κατευθείαν σκοράδιζαν και ναι, ναι, ναι. Και τα λοιπά. Σκύλιαζαν αυτοί να δείξουν πράγματα, Γιώργο, αυτό που είχαμε ήταν πει. Ήταν μια άσχημη μέρα για την ομάδα ναι. μας, μια άσχημη μέρα. Ναι. Τι να κάνουμε, αυτά είναι η ζωή, μακάρι να κερδίσουμε. Να κερδίσει η Τσέλσι και να πάρουμε το παιχνίδι εμείς μέσα στη Ντουμπάι και να ναι. προχωρήσουμε. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει θα το πάρουμε. Ναι, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Που απέδειξε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. Χάζευαν οι Άγγλοι. Δεν ξέρω αν είδε. Τα είδα το πρωί σου. Είδα, είδα. Όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Κρατήσει τα Ευγήνια, εμεί έχουμε το βιβλίο. Το είδα, είδα, το είδα. Δεν υπάρχει. Με την Παλαματίνα. Όπω παντού στην πλατεία, στην Πικαντήλη, στα, παντού πλημμύρισαν την πόλη. Στο μετρό που κατεβαίναν και τα λοιπά. Έξι. Σου είπα, όλο το βράδυ έβλεπα τέτοια βιντάκια. Μου στέλναν και παιδιά στο inbox, μου στέλναν και στον τοίχο. Τα παιδιά που ήταν εκεί, το Ανόβερο, το Θοδωρής, ο Θοδωράνος. Έτσι την πέρασα. Και είναι καλό, είναι καλό να έχεις πολύ πρωί εκπομπή, γιατί δεν χρειάζεται να περιμένεις πολύ μέχρι να πας στη δουλειά όταν είσαι άυπνος. Λοιπόν, το κεφάλι ψηλά παλικάρια. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Τι για το παιχνίδι τη Δευτέρα. Για το παιχνίδι τη Δευτέρα. Εσένα σου εύχομαι να βρεθεί ένα χάπι, να το παίρνεις και να φας ένα προφιτερόλ. Αγόρι μου. Όποτε ευχαιρίσεις, πάρε τον Παύλο τηλέφωνο, υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Okay. Έγινε. Την καλή μου μέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Χαίρομαι που ανταμώσαμε με πολλούς από εσάς εχθές. Στη Μάζοξη, δες λίγο, στη Βεργίνα. Δες λίγο, σε παρακαλώ πολύ, το Αλτσχάιμερ σου. Πρέπει να το δω, Στο Ικετεύω. Είναι δυνατό να γυρνάς και να με λες. Είχες μουσια. Είχες, φίλε, είχες. Φίλε, ήσουν την τελευταία φορά που... Όχι μουσια. Την τελευταία φορά που σε είδε, ήσουν πολύ αξίριστος. Ποτέ. Σε μπερδεύω με άλλο τότε. Ποτέ στη ζωή. Πότε ήταν τελευταία φορά που είχαμε δοθεί, στον αρένα που είχες έρθει. Στον αρένα που είχα έρθει και κάθαμε και μίσαμε και στον καναπέ. Έξω, στον καναπέ, μπροστά στο μηχάνημα του καφέ. Ναι, ναι, ναι. Πώς θυμάμαι μουσια εγώ, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Δεν είναι. Αγοράκι μου. Περάσατε καλά κατά τα άλλα πέρα από το μάτς και το αποτέλεσμα. Έτσι νομίζω ότι είναι ωραίες αυτές φίλε, οι φίλε, εγώ είδα χτες ένα πράγμα που είδα ότι παίζαμε, δεν παίξαμε με ομάδα, παίξαμε με PlayStation. Δηλαδή ακόμα και τα δεύτερα που λένε αυτοί για δεύτερα, αυτούς ρε, ήταν παιδί, καλύτερα. Δηλαδή ο Φάμπρεγκας και ήτανε ο Πέντρο τα... είναι δεύτερα. Ναι. Τι λέμε τώρα. Όχι, που λένε ρε παιδί μου ότι για αυτούς είναι τα δεύτερα, για αυτούς. Αυτοί εδώ πέρα τα δεύτερα, αυτά τα δεύτερα, εδώ στην Ελλάδα 25 βαθμούς από την δεύτερη αγωνιστική διαφορά. Με τα δεύτερα τους θα πάρουν περίπατο με δροσερό αεράκι το Europa League. Περίπατο με δροσερό αεράκι να φυσάει στο πάρκο. Εγώ ένα πράγμα θα πω και το είπα και θα το λέω μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας ρεμάλια. Το ματς της Δευτέρας να πάρω και τίποτε άλλο. Ένα σου λέω. Το έχω έτοιμο. Με αυτό θα φύγω για το διάλειμμα. Με αυτό θα φύγω για το διάλειμμα. Εννοείται, το έχω αυτό. Ναι. Δεν χαλάει. Όχι το... ότι δεν φοβάμαι την Λαμία. Καμία Λαμία δεν φοβάμαι. Απλά λέω. Το μάτς της Δευτέρας να πάρω για να συνεχίσω αυτό που έβαλα στόχο. Αυτό το που μυαλό έβαλα μου στόχο, εκεί. Μετά την Δευτέρα θα είναι το επόμενο μάτς μέχρι το επόμενο. Έτσι. Αλλά τώρα θέλω την Δευτέρα να πάρω το μάτς. Μισό μηδέν. Το νου σας ρεμάλια. Τα σκαπτικά πίσω ήδη άρχισαν και σκάβουνε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Είδες. Για αυτούς. Για αυτούς. Για αυτούς οι έξι βαθμοί
Είναι τίποτα. Όταν γύρισα και σας είπα, όταν γύρισα και είπα, πέρυσι είχε πει κάτι ο Σαββούλης και βγήκε. Φέτος είπε κάτι ο Μάρτινς και δεν το έδωσε σημασία κανένας, ότι το θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Και από την προηγούμενη αγωνιστική, οι φυλάδες τους όλες έγραφαν νίκη τίτλου. Νίκη τίτλου. Δεν τα γράφουν τυχαία. Δεν τα γράφουν τυχαία. Δεν μας υπολογίζουν. Δεν πειράζει. Ακόμα ας μην και μας υπολογίζουν. Αλλά, εντάξει. Έγινε Σίμω. Εγώ όμως, εγώ να είμαι αυτός που πρέπει αυτό. Και δεν φοβάμαι κανέναν. Φιλιά, γεια σου το Σίμω. Νου σας, ρε, το νου σας. Το νου σας, ρε, μάλια. Έτσι. Φιλιά, γεια σου Σίμω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Είσαι ο. Ο Κώστας μου, σε ονόματο συνομήλικο. Έλα Κωνσταντίν, έλα. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα στην Ευρώπη οι ελληνικές ομάδες διέπρεψαν, έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Ναι. Μηδέν γκολ. Ναι, όχι, για να δούμε λίγο που είμαστε σαν. Δεν είμαστε το ίδιο με τους άλλους, θέλω να σου πω. Θα περάσουμε στον επόμενο γύρο και έχουμε γράψει σελίδες χρυσές. Τι να πούμε τώρα, για την ΑΕΚ που μάζεψε 0 βαθμούς. Να πω λίγο για το παιχνίδι. Ναι. Πήγε πολλοί κόσμος στο Λονδίνο. Όλοι αυτοί είχαν προσδοκίες για μια καλή εμφάνιση τουλάχιστον. Και αν γίνεται ένα καλό αποτέλεσμα. Το μάτς δεν μας έκατσε, στράβωσε από το πρώτο πεντάλεπτο για τον Α ή Β λόγο θες. Ναι. Ο προπονητής για μένα δεν το διαχειρίστηκε σωστά το θέμα, ούτε από την κατάρτιση της βασικής ενδεκάδας, γιατί βάλαμε πάλι τους ίδιους αργούς παίχτες όλους μαζί μαζεμένους. Ναι. Να σας πω, Χατσερίδη, Σακχό και αρχή, Κατουρί. Ναι. Το είπαμε, ναι. Τα είπες, ναι. Όταν έγινε η αποβολή, δεν υπάρχει κάτι απαγορευτικό που να λέει ότι δεν πρέπει να κάνω μια αλλαγή στο έκτο λεπτό όταν αλλάζει η αθλητική ισορροπία. Για μένα έπρεπε να βάλει ένα χάφ ακόμα. Δεν είχε τον Γκάνιας, εγώ θα έβαζα τον Γκάνιας, δεν είχε τον Γκάνιας στην αποστολή νομίζω, έτσι δεν είναι. Ναι, τον είχε πάρει μαζί, δεν ξέρω αν τον απέκλεισε πριν το μάτς. Ναι. Εγώ θα έβαζα ένα χάφ ακόμα τρίτο. Ναι. Για να... Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, με 10 παίχτες μέσα στην Τζέλση είναι... πας για να περιορίσεις την έκθεση της ήττας. Ναι. Τώρα θέλω να πω για την ομάδα ότι δείξαμε... Όχι, τον είχε τον Γκάνιας. Τόσο Σκαλιμιό, Καρέλη και Σαμπάνι απέκλεισε. Α, είχε τον Γκάνιας. Ναι. Τώρα... Δεν ξέρω. Εντάξει. Είπαμε, εντάξει, καλός ο προπονητής. Μου φαίνεται ότι ο προπονητής αυτός είναι καλός, βασίζεται σε ένα πλάνο συγκεκριμένο που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, μια επιθετική φιλοσοφία κτλ. Να κουράσει τον αντίπαλο στο πρώτο ημίχρονο, να χτυπήσω στο δεύτερο που έχω και ποιότητα. Ναι. Στην Ευρώπη η ομάδα, το ρόστερ μας έδειξε ότι δεν είναι καλός σε υψηλές εντάσεις και ταχύτητες, δεν μπορεί να παίξει άμυνα να καθίσει πίσω. Δες αυτούς τους δύο τους παίκτες τα δύο τελευταία χρόνια και με την Έστερσουτ και στην πορεία εδώ στον Όμιλο, ότι δείχνουμε ότι σε ψηλές ταχύτητες δεν μπορούμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ή ο προπονητής δεν ρίχνει βάρος, κακός όμως, γιατί πήγε τόσος κόσμος, ρε Κώστα. Για ποιο λόγο πήγε όλος αυτός ο κόσμος στην Αγγλία? Δεν είχε προσδοκίες, δεν έχουμε εμείς προσδοκίες να περάσουμε από αυτό τον Όμιλο. Σωστό. Όταν κληρωθήκαμε. Σωστό. Έγινε τώρα και πρέπει καταλάβω... να... Έγινε όμως. Πρέπει να προχωρήσουμε, αδερφέ. Το καταλαβαίνεις. Ναι, όχι. Δεν τη διαφωνώ. Η φιλοσοφία του προπονητή, αν είναι αυτή η φιλοσοφία, δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Δεν μπορεί, δεν θέλει. Εμείς τώρα να πάμε με την πάτη ή να μην πάμε. Τι να κάνουμε. Να πάμε με την πάτη ή νομίζω... να πάλι Σακχόφ. Νομίζω το ερώτημά σου είναι ρητορικό, έτσι. Ναι, να δούμε Σακχόφ και Καντουρί πάλι, να δούμε ένα rotation τέτοιο είναι όλοι. Πρόσεξε, πηγαίνουμε στο γήπεδο όχι για να δούμε νίκες. Πηγαίνουμε για να δούμε και να στηρίξουμε αυτό που αγαπάμε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, αν η ομάδα κερδίζει, αν η ομάδα κερδίζει κιόλας, είμαστε χαρούμενοι, ναι. Δεν πάμε για να... Όπως δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τους τίτλους και τα πρωταθλήματα, έτσι δεν πάμε για να δούμε τον ΠΑΟΚ να κερδίζει μόνο. Πάμε να είμαστε εκεί δίπλα του. Κερδίζει, εννοείται, είμαστε ευτυχισμένοι. Χάνει! Κοιτάμε τα λάθη μας, κάνουμε κριτική, θέλουμε να μην ξανασυμβεί, στενοχωριόμαστε, αλλά ξαναπάμε. Δηλαδή, τι, άμα εσύ μάθεις ότι θα βάλει ας πούμε τον Καντουρί, δεν θα πας στο γήπεδο για να δεις τον ΠΑΟΚ? Αυτό που λέω είναι παράλογο, Κωστή. Δηλαδή, όταν βλέπεις εσύ Σαχόφ και Καντουρί μέσα, είναι δυνατόν, έχει κερδίσει ποτέ η ομάδα με αυτούς τους δύο? Δεν διαφωνώ, αλλά στη φιλοσοφία τη γενικότερη. Αν βάλει κάποιον παίχτη, δεν πάω να δω τον ΠΑΟΚ. Αν τον βάλει, πάω. Έτσι πάει. Δεν πάει έτσι. Όχι, είναι οι επιλογές του προπονητή που άλλο δείχνουν ότι δεν θέλω εγώ Europa League, ρε παιδιά, δεν θέλω, γι' αυτό λέω εγώ ότι εμείς τι να είναι κάνουμε, ξεκάθαρο, να πάμε. Είναι ξεκάθαρο, είναι εξόφθαλμο, είναι πασιφανές. Όλο το βάρος έχει παίζει το πρωτάθλημα, αδερφέ. Κακός, το λέμε, κακός. Καλός ή κακός είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και εγώ θέλω, θέλω να μπορώ να έχω και παρουσία στο Europa. Δεν μ' αρέσει η ομάδα. Η ομάδα μεγαλώνει και με την εικόνα της στην Ευρώπη. Σωστό. Και κερδίζει το σεβασμό όλων και εντός και εκτός με την πορεία της στην Ευρώπη. Δεν διαφωνώ.
Έγινε. Εμείς το θέλουμε το πρωτάθλημα, έχουμε δίψα. Φυσικά. Α, και ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Ναι. Το κακό παιδί ο Άρντα, γιατί τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο πρώτη αλλαγή? Αφού είναι κακό παιδί, γιατί τον έβαλε μέσα? Διαφωνείς ότι έχει κάνει λάθη ο Άρντα και έπρεπε να του τραβήξει τα γκέμια? Όχι έτσι, όχι τόσο. Δηλαδή, όχι τόσο. Αυτό το σκεπτικό, ο Άρντα δεν πρέπει να παίξει σε καμία άλλη ομάδα. Άκουσε, φίλε μου, άκουσε με. Του έχει δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχει κάνει πολλά λάθη. Αυτός είναι που τον επέλεξε αντί για τον Ενρίκε. Δεν μπορεί να του προσάψει κανένας τίποτα του Ρουμάνου, να ξέρεις. Ναι, έχει δείξει τεράστια ανοχή. Δεν μπορεί να γίνει άνω κάτι ομάδα για έναν παίκτη, αδερφέ μου. Ωραία, κατάλαβε. Αν λοιπόν, τον έβαλε γιατί του δίνει ένα συγχωροχάρτη ακόμα, ξέρω εγώ. Ή τον έβαλε στη βιτρίνα, μήπως και τον πουλήσει. Αυτό. Α, λέω άρα τώρα. Έχουμε κάποια πάλι σκουπιμότητα έχουμε από πίσω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Ωραία, να τον αφήσει να αλωνίζει. Εσύ τι θέλεις. Ένας παίκτης να κάνει άνω κάτω όλη την ομάδα. Κανένας είναι ανώτερος από την ομάδα, φίλε. Από τα τέσσερα γράμματα. Και σου μιλάω για ένα παίκτη. Επειδή ακούσει εκπομπές, σου μιλάω για ένα παίκτη που τον γουστάρω και εγώ. Μου αρέσει ο αυθορμητισμός του, μου αρέσει η τρέλα του. Αλλά όχι να γίνεται μπουρδμπίμπιπ ο σύλλογος, ναι, και η ομάδα. Απλά όχι. Να μην λέμε τότε ότι έχουμε μια φιλοσοφία στον παίκτη σε μια συγκεκριμένη γραμμή. Θέλαμε να τον πουλήσουμε, τον βάζουμε. Έγινε. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Α, ώρα και τρεις. Μην κλείνετε. Πάμε να ακούσουμε μόνο ώρα. Πάμε να πάρουμε τις τρεις υπάρχουσες γραμμές. Μην παίρνετε άλλο γιατί θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αλλά οι τρεις περιμένουν. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθεπόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, Θουβού. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια και στην ΑΕΚ 2014. Έτοιμος ήμουν να αυτοπυρποληθώ, αλλά λέω θα φω μείον 3. Όχι, 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 όχι. Θα πάμε να πάρουμε αυτές τις τρεις γραμμές, είπαμε, και μετά σε διάλειμμα. Θα αυτοπυρπολούμουν, αλλά με τις μολότοφ θα τρώω, θα φω μείον 3. Όχι, όχι, φίλε. Δεν θεωρείται εξάλλου η ρήψη μολότοφ, έτσι δεν μας είπαν. Δεν θεωρείται βιοπραγία. Εφόσον δεν πεθάνει ο άλλος, δεν τον κάψεις, δεν θεωρείται βιοπραγία. Έτσι μας έχουν πει. Κωστή, είδαμε πόσο χρήσιμος είναι ο Άρντα, για να μην κρατά πολύ την ώρα. Είδαμε ότι ο Άρντα μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμος και ελπίζω να το κατάλαβε και ο ίδιος. Ένα. Δεύτερον, ο Χατζερίδης δεν μου αρέσει, αλλά δεν φταίει. Είναι 1,98 και δεν έχει την ταχύτητα και την έκρηξη. Ναι. Δεν φημίζεται γι' αυτό, έτσι. Δεν φταίει. Είδα, έκανε λάθος του Μάτος, οκ. Okay. Είναι σε κακό φεγγάρι ο Μάτος, οκ. Okay. Τον αγαπάμε ακόμα. Θα στρώσω τα πράγματα. Ναι. Τρίτον, η ήττα αυτή θεωρώ ότι δεν θα κοστίσει. Δηλαδή θεωρώ ότι τα τρίτα της Τσέλσι, όχι τα δεύτερα, τα τρίτα που κάνει 20 εκατομμύρια αντί για 30 και 40, έτσι, μπορεί να κερδίσει εύκολα και τον ΠΑΟΚ και την ΠΑΤΕ και την ΠΙΤΗ και οποιαδήποτε ομάδα. Ναι, 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 ναι. Θα πάρει το Europa, φίλε. Θα πάρει το Europa, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν το πάρει. Εδώ είμαστε. Μπορεί να μην το πάρει. Μπορεί να την αποκλείσω μετά. Αλλά θέλω να σε πω ότι πιστεύω θα κερδίσει και πιστεύω θα κερδίσει την ΠΑΤΕ και θα περάσω. Έτσι πιστεύω εγώ. Έγινε, Θουβού. Λοιπόν, ναι. Μισό. Τη Λαμία θα κερδίσω, θέλω να κερδίσω τη Δευτέρα. Άξι. Θα τα πούμε και Δευτέρα πρωί για τη Λαμία 100%, να ξέρετε. Μόνο με αυτό το μάτς ασχοληθούμε. Εντάξει, Θουβού μου. Και να θυμίσω κάτι ακόμα τελευταίο, sorry. Ναι. Ότι μετά τα επεισόδια για την ΑΕΚ, αυτό, μετά τα επεισόδια με την Dortmund είχα φάει και μείωση στο πρωτάθλημα, έτσι. Από τα επεισόδια, ναι, στην Ευρώπη. Με τιμώρησε η UEFA και με τιμώρησε μετά και η ΕΠΟ, ναι, γιατί, ναι, ναι, χάλασα. Ναι, ναι, άλλο. Η ΕΠΟ. Όχι όμως ότι η UEFA μου αφαίρεσε βαθμούς από το πρωτάθλημα. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, η ΕΠΟ με τη σειρά τη. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, καλά το. Πού είναι ο κύριος Βασιλιάδης και κύριε ιδιαίτερα ευαίσθητη. Πέρα να κάνω τα δέοντα. Έγινε, Θουβού. Έγινε. Τίποτα να μπέφτει κάτω. Άντε, καλημέρα. Τίποτα. Σε χαιρετώ. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα, αν περίμενα. Ναι. Γεια σας. Γεια σου. Καλώς το παιδί. Φίλε μου. Γεια σου. Καλημέρα. Είσαι ο. Πρέπει να κάνω. Είναι ο Δημήτρης. Θα πάτε με άλλο. Έλα, Δημήτρη. Σε ακούω. Πρέπει να τα λέμε λίγο τα πράγματα όπως είναι. Να κάνουμε καταρχήν ένα εικόνισμα του διαιτητή που έδωσε κόκκινη. Γιατί αν παίζαμε με 11 δεν θα έλεγε 4. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Υπόθεση κάνεις. Αυτό δεν θα γινόταν. Υπόθεση κάνεις. Υπόθεση είναι αυτό. Αν. Ναι, υποθετικά. Υποθετικά. Εσύ λες ότι αν παίζαμε 11 με 11 θα ήταν χειρότερο το εικόνα του παιχνιδιού για μας. Πολύ χειρότερη. Μάλιστα. Πολύ χειρότερη. Διαφωνώ, γιατί αλλά το okay. Φυσιολογικό, yeah, όταν παίζεις με 10 παίκτες κλείνεις πίσω, δεν είναι. Άμα δεν κλεισείς πίσω από αυτή την ομάδα, τι θα πάρεις. Τέλος πάντων. Δεν, okay, είναι η δική σου άποψη. Δεν θέλω να διαφωνήσω. Είναι η δική μου άποψη και κάτι ακόμα, ότι όπως μεγάλες ομάδες, τώρα που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, ναι, θα έρθουν και αυτά. Θα έρθουν και οι τεσσάρες, θα έρθουν και οι πεντάρες, γιατί παίζουμε σε άλλο επίπεδο. Φυσικά. Δεν σημαίνει ότι πάβουμε να αγαπάμε την ομάδα ή ότι τα ισοπεδώνουμε όλα. Αυτούς που κοροϊδεύαμε, που τρώγαν τις πεντάρες,
πρέπει τώρα και εμείς λίγο να χαμηλά την μπάλα. Χαμηλά. Μάλιστα. Στην Ελλάδα καλή είμαστε. Για έξω δύσκολο. Για έξω με τέτοιους αντιπάλους. Και η Βίτη τι ήταν. Η Λαμία της... Δεν είμαστε καλοί σε αυτά τα μάτς. Δεν είμαστε καλοί σε αυτά τα μάτς. Θα πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και αυτοί που τώρα βγάλανε χολή θα είναι εκεί να πανεγυρίσουν, να ξέρεις. Το πρωτάθλημα έτσι, το πρωτάθλημα αν συνεχίσουμε έτσι, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν τυχεροί, δεν παίξαμε καλά. Άμα συνεχίσουμε έτσι, δεν πώς το έτσι, παίρνουμε. Δηλαδή αίτητοι. Ναι, αλλά τυχεροί. Και τυχεροί, αλλά και... Και με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό. Και αίτητοι. Και με ΑΕΚ. Εντάξει, αλλά δεν βρίσκεις τίποτα θετικό σε αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γιατί με όλα αρνητικά μου τα είπες. Το μόνο θετικό είναι ότι έχει μεγαλώσει ο σύλλογος μέχρι εκεί. Okay. Ομάδα ακόμα δεν έχουμε. Έγινε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα. Μην παίρνετε άλλο. Μην παίρνετε θερμή παράκληση. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα κοιτάξουμε να κουτσουρέψουμε το διάλειμμα όσο μπορούμε. Επιστρέφουμε! Μπήκες. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε. Πάμε κατευθείαν γραμμές για να μην περιμένετε και μετά θα αποχωρηγούς δεύτερης ώρας. Εδώ είμαστε. Τσέλσι, αξία ομάδας 969 εκατομμύρια 160 χιλιάδες. Μεταγραφές 138 εκατομμύρια. Έτσι είναι, κοριτσάρα μου. Τι να πω. Εντάξει, τα είπαμε. Τα είπαμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να παρουσιάζεται η ομάδα με καλύτερο πρόσωπο. Λαμία! Και Λαμία και Λαδίο. Το μυαλό εκεί. Αυτό έχω να πω τώρα. Τα είπαμε για χθες. Χαλαστήκαμε. Θεωρώ ότι πάλι οι άνθρωποι που τους έδωσε την ευκαιρία δεν την άρπαξαν από τα μαλλιά για να το αποδείξουν ότι ξέρεις κάτι, δεν με βάζει σε μένα, αλλά είδες που με έβαλες και έβγαλα μάτια. Εγώ είδα ένα Βιερίνα στα 32 του να σκίζεται, να μπαλώσει ό,τι μπορεί. Τι να πω. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα από Μόναχο. Έλα. Τι γίνεται, Μιούνχεν. Καλά, κρύο, πόλικο. Εντάξει. Είσαι στο 0 ή μείον. Όχι, στο 0, λίγο πάνω από το 0. Εντάξει. Εκεί, 2 βαθμούς, 3. Κοίταξε, αν συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος, όλο και κάποιος σου αφαιρέσει βαθμούς για να το πάρει η άλλη πόλη. Καμιά αφαίρεση την έχουμε από πέρσι, έτοιμη. Όσο να δεν τα έχουμε. Μάλιστα. Εμείς θα θεμίσετε με για όλα που είσαι. Μείον έξι, μην δώσει τον κόσμο πόνο. Τι να πεις. Για πες λοιπόν με Μόναχο. Το όνομά σου, το όνομά σου. Άκης. Έλα, Άκης, ακούω λοιπόν. Έλα, φίλε. Και εγώ σαν φίλαθος έκατα χτες να το δω το μάτς. Βασικά πάνω κάτω περίμενα να με ειλικρινίσω ότι εντάξει κάποια στιγμή και το χ, δηλαδή πολύ δύσκολα θα το πάρουμε, έτσι. Ποιότητα ομάδας είναι τεράστια. Έχω πάει έξω σε μάτς του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και στη Σλάβια συγκεκριμένα το 2003 ήμουνα μέσα. Στο με το μεγάλο κρύο. Σλάβια Πράγα ήμουνα μέσα. Με το κρύο, ε. Ναι. Μείον 12, μείον 13. Ναι. Εκεί νομίζω βγήκε και το κρύο BBB μάνα σου. Ναι. Το μοναδικό αυτό σύνθημα που προσωποποιήσαμε το κρύο για να του βρίσουμε συγγενικό πρόσωπο. Πρώτου βαθμού. Απλά ήθελα να πω τη γνώμη μου σαν φιλάδος. Βεβαίως. Κοίταξε να δεις. Όταν βγήκε βασικά η ομάδα όλη χρονιά και γενικά είναι ένας πολύ καλός μπακ, το καλύτερο που έχει περάσει σχεδόν δηλαδή από μένα για τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Δεν διαφωνήσω. Έχει προσφέρει. Δεν μπορείς να πεις κάτι αρνητικό και η λάθος πάσα θα γίνει από τον καλό τον παίχτη. Όλοι κάνουν λάθη. Αλλά αυτή η εκκίνηση, αυτός ο βηματισμός του Χατζηρίδη, φίλε, όταν το είδα, λέω δεν το πιστεύω. Ναι. Τόσο αργός. Φίλε, πολύ αργός. Δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Είναι αργός. Μπορεί το λάθος να έγινε, ναι, αλλά ο διασκελισμός του είναι πολύ αργός. Αν ήταν ο Βαρέλα εκεί, θα την προλάβαινε, Κωνσταντίνε, ειλικρινά σου. Ναι, είμαι βέβαιος. Είναι ή ο Κρέσπο. Ή ο Κρέσπο θα την προλάβαινε. Ήταν γύρω στα 2 μέτρα. Μην σου πω τον προλάβαινε και ο Μαλέζας. Θα το προλάβαινε, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή σηκώθηκε από τον καναπέλο, δεν γίνεται αυτό. Θέλεις να σου κάνω ένα προγνωστικό. Δεν προλάβει την παλιά. Άκη, να σου κάνω ένα προγνωστικό. Ναι. Θεωρώ ότι χθες τελείωσε ο Χατζηρίδης. Ούτε πληροφορία έχω, ούτε θέλω να ξέρω εγώ από μέσα και τέτοια. Δεν έχω καμία πληροφορία. Ούτε ρεπορτάζ ξέρω. Είναι σαν προαίσθημα. Θεωρώ ότι χθες φόρεσε για τελευταία φορά την φαρένα με το δικέφαλο. Ευχαριστώ πολύ. Δανεικός, πώληση δεν ξέρω τι. Αλλά νομίζω ότι. Άστο. Α, δεν κολλάμε, αδερφέ. Τι να κάνουμε. Αρχή, δεν γίνεται. Δεν τον έχω, δεν ξέρουμε. Έτσι, εμείς όποιος φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ το δεχόμαστε να παίξει μπάλα. Αλλά όταν από την αρχή της χρονιάς που ήρθες δεν έχεις προσφέρει στο παραμικρό, ρε φίλε. Δεν έχει προσφέρει κάτι. Ίσα. Όλο αρνητικά είναι. Όχι μόνο αυτό, αυτό που λες. Όχι, δεν έχει προσφέρει. Είναι και αρνητικός. Μία κάνει πέναλτι. Μία αποβάλλεται. Μία κάνει λάθος γύρισμα. Μία αυτό. Δεν μου δίνεις κάτι να πιαστώ, ρε φίλε. Δεν έχω κάτι προσωπικό με το παιδί, έτσι. Είναι βαρύς παίχτης, δεν κάνει, δεν ξέρω τι έχει προσφέρει. Όχι παίξει τυχαία, δεν είναι ότι έχει παίξει Champions League, αλλά τη συγκεκριμένη χρονιά στον ΠΑΟΚ δεν κάνει το παραμικρό. Τίποτα δεν κάνει. Ξαναλέω, χωρίς να σημαίνει ότι μόνο αυτός φταίει εχθές. Ξεκάθαρο, έτσι. Όχι, για να είμαστε, έτοιμοι και δίκαιοι. Σωστά. Για μένα τη γνώμη μου, στα 2 μέτρα, Σάκοφ, αλλαγή παλιά και να τη δίνει σαν να βαράει ένα 10χρονο. Απαράδειγμα, δηλαδή αυτός ο Σάκοφ
Δεν κάνει ούτε αυτό. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό ο παίκτη. Δεν είμαι προπονητή. Δεν είπα να αναφέρω κάποιον. Ξαναλέω, κάποιοι χθες πάλι έδειξαν ότι δεν είναι για να μένουν. Ότι δεν αρέσει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό. Έλκα Ντουρί, Σάκο, Κατσερίδη. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, αυτή η τριάδα. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, αν ήταν ο Ουάρντ από την αρχή μέσα, θα είχε φέρει λίγο ένα σταματά, μια βαβούρα, κάτι θα έκανε αν ήταν από την αρχή μέσα. Πιθανότατα. Και κάτι άλλο. Έφαγε κόρτικη, κόκκινη. Βγάλε αμέσως το Βαρέλα, αφού τον έχεις μαζί. Βάλ τον αμέσως αλλαγή και βγάλε τον Πρίγκιβιτς από αυτό την αρχή. Όλοι μας το σκεφτήκαμε, το εξήγησε, επειδή ο Βαρέλα προέρχεται από τον τραυματισμό, το εξήγησε συνέντευξη τύπου και εγώ αυτό είπα αμέσως. Βγάλ τον. Ο Βέρμπλουμ δεν είναι στόπερ. Δηλαδή πειραματίζεσαι εκεί. Βάλ τον Βαρέλα που την ξέρει θέση. Απλά είπε ότι δεν μπορώ να ρισκάρω. Προτιμά να στο πω έτσι απλά, αδερφέ μου. Προτιμά να τον έχει το Βαρέλα. 75, ναι, 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 λέω το, για το Βαρέλα που είπες. Κάνει, ρε, για το Βαρέλα που είπες. Προτιμά το Βαρέλα, φίλε. Να τον έχει με τη Λαμία, το καταλαβαίνεις. Στο μυαλό μέσα υπάρχει το πρωτάθλημα. Έρχεται δεύτερο αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Και να σου πω και κάτι. Δεν διαφωνώ. Με ενοχλεί που η ομάδα παρουσιάζει το πρόσωπο. Θέλω να είναι ο ΠΑΟΚ πρώτος σε όλα. Θέλω να δείχνει το ευρωπαϊκό του πρόσωπο γιατί έχουμε γράψει ιστορία. Αλλά αν με ρωτήσεις τι προτιμάω, να κερδίσω την Τζέλση ή τη Λαμία, θέλω να κερδίσω τη Λαμία. Πειράζει που θέλω να πάρω το πρωτάθλημα πάλι, αδερφέ. Κατάλαβες. Ναι, χωρίς να δίνει άλοθη. Πρόσεξε. Χωρίς αυτό. Σωστό. Χωρίς αυτό να δίνει άλοθη. Δηλαδή είναι ένα παίξτε έτσι. Όχι. Είπαμε τα λάθη, τα κριτικάραμε, τα επισημάναμε. Έτσι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Θες πήγε κακά, άσχημα όλη η βραδιά. Για όλους. Για όλους. Τελείωσα την αποβολή όταν έγινε ανακατουσούρα. Όλη η ομάδα ανακατώθηκε. Πάμε παρακάτω. Λαμία, αδερφέ. Λαμία. Φιλιά. Γεια. Γεια. Πρωτάθλημα και πάλι. Να το μην το ξεχνάτε αυτό. Όποτε με ρωτάνε, όποτε μιλάω και έξω και με ακροάτες και παντού. Να το ξαναπάρω. Το πήρα και πέρσι. Μην κάνετε το χατήρι. Μην ξεχνάτε αυτό που έγινε πέρσι. Μην ξεχνάτε, θα το λέμε σε κάθε μας κουβέντα. Δεν είναι μόνο ο Ρουμάνος πρέπει να το λέει. Όλος ο οργανισμός πέρσι πήρα το double, πήρα το πρωτάθλημα. Το πήρα μέσα γραμμές και μάλιστα με έναν αγώνα λιγότερο που δεν με άφησαν να παίξω. Μου το κλέψανε στα χαρτιά. Δεν πρέπει να το λησμονούμε. Αυτή η ομάδα είναι, αυτός ο προπονητής, αυτός ο οργανισμός. Δηλαδή να κάνω αυτό που κάνουν και άλλοι. Εντάξει, τι, πέρσι κάνατε λάθη και εσείς θέτε. Τι εμείς θέμε. Που ήρθατε και μας κλέψατε το πρωτάθλημα που στήσατε μια ολόκληρη πλεκτάνη. Λοιπόν, φέτος θα πάω και θα το ξαναπάρω λοιπόν. Βάλτε το ξανά μπροστά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Έλα Παναγιώτη. Ξενυχτήσατε κι εσείς όπως εμείς. Μίλα λίγο να φέρω τον Ντεπόν. Μίλα, μίλα. μίλα, έρχομαι, ναι. Πέστα. Ναι, θα πω. Λοιπόν, αυτή η ομάδα παιδιά έχει τις επόμενες μέρες διαχρονικά έχει κάνει τόσο πολλά πράγματα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα οποία πρέπει να τα μετράμε, να τα ζυγίζουμε και να λέμε ότι το πρόσημο είναι θετικό για την ομάδα αυτά που έχει κάνει στην Ευρώπη. Λοιπόν, αν αγαπάτε αυτή την ομάδα αξίζει πιστεύω να δώσετε και την τελευταία ρανίδα του αίματός σας, όπως έδωσε χθες ο λαός του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο τα διαπιστευτήριά του και πέρασε με άριστα το 10. Έτσι. Γι' αυτό, παιδιά, όταν είσαι ΠΑΟΚ, είσαι για αυτές τις στιγμές να κρατήσεις το χέρι των παιχτών μεταφορικά, φυσικά, να κρατήσει το χέρι. Ξέροντας ότι έχουν κάνει κάτι λάθος, γνωρίζοντας ότι δεν έχουν κάνει αυτό εννοείται, που πρέπει. Εννοείται. Έτσι, δηλαδή δεν λέμε ότι είναι όλα. Είναι επίσης λάθος το. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Όχι, παιδιά, λυπάμαι. Το δεν έγινε δεν και τίποτα αυτό. Είναι επίσης λάθος. Ναι, δεν το λέω για σένα, δεν το λέω για σένα, Παναγιώτη. Δεν το λέω για σένα, εννοείται. Έτσι. Αλλά άλλο τόσο είναι λάθος. Έγκλημα. Ισοπαίδωση. Το τέλος του κόσμου, τραγικό αυτό, ντρέπομαι. Διάβασα χθες κάπου, ντρέπομαι που είμαι ΠΑΟΚ. Όχι φίλε, δεν ντρέπομαι ποτέ που είμαι ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν πρέπει να τελέσεις αυτή την κουβέντα. Σε αυτούς θα πω πάλι τη ρίση που δεν είναι δικιά μου. Αν δεν έχεις να πεις κάτι ή να προτείνεις κάτι, βγάλε το σκασμό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ντρέπομαι που είμαι ΠΑΟΚ γιατί. Επειδή με κέρδισε με 10 παίκτες της Τσέλσης και ήμουν κακός. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Αυτή η κουβέντα δεν πρέπει να λέγεται ποτέ φίλε από ΠΑΟΚ, πιστεύω εγώ.
Βγάλε όσο, βγάλε όσο, κάνε όσο κριτική θέλεις. Σκίσ' την Ρωμά, ναι, okay. Αλλά όχι ντρέπομαι που είμαι ΠΑΟΚ. Δεν να μπορεί να λέγεται αυτή η κουβέντα, ρε φίλε. Για να καταλάβεις κάτι και να μπω και στη ψυχολογία των παιχτών. Αυτοί οι παιχτές έπρεπε να παίζουν στο Champions League φέτος. Δεν παίζουν στο Champions League γιατί τους κλέψανε. Με ποια ψυχολογία να παίξει σε μια κατώτερη διοργάνωση, ας πούμε. Βάτε το κι αυτό στο μυαλό σας, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Έλεος. Μην κάνετε κάτι που δεν υφίσταται πλέον. Παίζουν οι άλλοι που είναι διαλυμένοι, έχουν βαρέσει κανόνι και δεν το πήραν καμπάρι, ο άλλος θέλει να φύγει να ξεφανιστεί με τα εκατομμύρια και εσείς με λέτε να πούμε με ποιον έπαιζες, ξέρεις με ποιον έπαιζες. Δεν τρέπομαι καθόλου που είμαι ΠΑΟΚ. Είμαι περήφανος που είμαι ΠΑΟΚ. Και έχω αυτή την παρακαταδίκη τα παιδιά μου φυσικά, που είναι όλοι ΠΑΟΚ, όλη η οικογένειά μου. Φυσικά. Δεν τρέπομαι. Όχι, μπορεί να χαλιέμαι που η ομάδα έκανε μια κακή εμφάνιση. Μπορεί να στενοχωριέμαι, μπορεί να με πονάει, ναι, αλλά όχι όμως. Υποφέρω. Υποφέρω και υποφέρουν και τα παιδιά μου, ναι. Υποφέρω. Πώς θα το κάνουμε. Γιατί αγαπάνε αυτή την ομάδα. Έγινε Παναγιώτη μου. Να τα ισοπεδώσω όλα. Σε ευχαριστώ. Αν θα έχω κάτι να πω για κάποιον, θα το πω. Φυσικά, κανονικά. 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 Αλλά θέλω να πω σήμερα θέλω να πω ότι τον Ρωμάνο τον αγαπάω. Τέρμα, τελείωσε. Τον αγαπάω, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε. Δεν μπορείτε να μου λέτε εσείς παραμύθια. Ο άνθρωπος ήρθε διαλυμένη η ομάδα. Διαλυμένη. Μου πήρε τον double, φίλε. Σε φτέλισα τη χάρτινη στον τελικό και πήρα τον double μέσα γραμμές με ένα αγώνα λιγότερο. Και αυτή τη στιγμή είμαι πρώτος και αήττος στο πρωτάθλημα. Είμαι πρώτος και αήττος, θα πάω να το ξαναπάρω με και αυτόν. Αν γίνει το ορθολογικά, το ποδοσφαιρικό, το λογικό, θα περάσεις και στην επόμενη φάση. Έτσι. Τι θέλετε άλλο. Έγινε θέλετε. Παναγιώτη, σε φιλό. Την αγάπη. Σε φιλό, να σε καλά. Ζούμου σου, πάντα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε, πάμε στο μεθ επόμενο. Στο μεθ. Καθορίζεται. Ναι. Με ποιον μοιάζει ο Χατζαγλυγή. Μανώλη, λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο γιατί μπουκώνεις και δεν σε ακούσαμε. Ξανά. Με ποιον μοιάζει ο Χατζαρίδη. Για πες. Με όλους αυτούς κοστί τους παίχτες που ήρθαν κατά καιρούς, που ήρθαν με πολύ, πώς το λένε, με μεγάλη αξία ότι θα παίξουν στον ΠΑΟΚ. Βαρύ βιογραφικό. Ναι. Ακριβώς, και δεν καταφέραν να κάνουν τίποτα. Από αυτούς έχουμε πολλούς. Ναι. Δεν χρειάζεται, όλοι τους ξέρουμε. Λοιπόν. Ο Μάτος έκανε ένα λάθος. Okay, δεν έπαιξε καθόλου καλά εχθές. Δικαιούται να το κάνει. Ο Χατζαρίδη όμως, ρε φίλε, όπως είπες, δηλαδή. Δεν μου έχει δώσει τίποτα. Κάνε ένα πιο γρήγορο βήμα, όχι, ρε φίλε. Όχι, δείξε μου κάτι να πιαστώ από αυτό και να σου πω ένα μπράβο. Εγώ δεν θέλω τον παίκτη να ισοπεδώνεται ο παίκτης. Έτσι, δεν θέλω. Επίσης, να σου πω και κάτι. Θέλουμε οι παίκτες να πηγαίνουν καλά. Δεν θέλουμε να πηγαίνουν στραβά για να λέμε. Είδες! Δικαιώθηκα που έλεγα ότι πώς θα παίξει αυτός. Δεν μου έχει δώσει τίποτα όμως. Ο Χατζαρίδη δείχνει από τους λίγους παίχτες που δείχνουν ότι ήρθαν στην Ελλάδα και κάνουν αγκαρία. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να ήμουν εκεί, έπαιζα Champions League, εδώ δεν παίζω, δεν με έχει. Ναι ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι είσαι ένας πολύ καλός αμυντικός. Με αυτό ήρθε στον ΠΑΟΚ. Okay, σε έφερε άλλος εδώ πέρα. Δείξε κάτι. Δείξε μια προσπάθεια. Όλη του, λοιπόν, όλη του η συμπεριφορά, η φάτσα του. Το πώς περπατάει, το πώς συμπεριφέρεται, η γλώσσα του σώματος. Δεν μου δείχνει κάποιον ο οποίος θέλει να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Να πει ότι έχω ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Αυτός ο άνθρωπος μου δίνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Δεν μου δείχνει, παιδί μου. Όταν ήρθε ο Κρέσπο, θυμάσαι τι λέγαμε όλοι. Όχι, πού τον βρήκαμε αυτόν και αυτά. Φυσικά. Με πολύ λιγότερα χρήματα. Όμως ο άνθρωπος. Ματάκι χορταράκι, φίλε. Ματάκι χορταράκι. 7 και 8. Λοιπόν, έχω να πω και κάτι για τους προπονητές του Φουμπού κτλ. Λοιπόν, αφήστε την ομάδα να παίξει. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, αυτοί είναι οι παίχτες μας. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, χρειάζεται 20 λεπτά μόνο στην Ελλάδα για σκέψου. Να νικήσει από την Ελλάδα. Και να παίξω μπάλα. Δεν έχω φτάσει ούτε το 7, με άριστα το 10. Ούτε το 7. Ακριβώς. Χρειάζεται μόνο 20 λεπτά ποδόσφαιρο για να κερδίσει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Όποια και να είναι αυτή. Επιτέλους πάρετε το χαμπάρι. Έγινε. Με αυτούς θα πάρουμε το double φέτος. Με αυτούς θα προχωρήσουμε Ευρώπη. Αν προχωρήσουμε, αν δεν προχωρήσουμε. Το πρωτάθλημα θέλουμε. Λαμία. Έγινε. Έγινε τσουκρίδα. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ. Boy, σε ευχαριστώ. Μην παίρνετε άλλο. Οι τέσσερις που περιμένουν. Μην παίρνετε άλλο για να πάμε σε διάλειμμα. Οι τέσσερις γραμμές που έχουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα Κωστάκη. Καλημέρα. Έλα Κωστά μου. Έλα.
Τι κάνεις, αγόρι μου? Εδώ, καλά, αδερφέ. Εδώ. Εδώ, στον άγωνα. Ντεπον Μάχημουμ. Κάνω και διαφήμιση στον Ντεπον. Ντεπον Μάχημουμ, όπως γράφει. Μάχημουμ. Έτσι λέω στην κοπέλα τι είναι. Έτσι κολλώ στην κοπέλα στο φαρμακείο. Ένα Μάχημουμ. Βέβαια. Το καταλαβαίνει το φαρμακείο. Ό,τι και να γράψει στο χαρτί θα καταλάβει. Κανονικά, φίλε. Εδώ διαβάζουν συνταγή από τους γιατρούς που είναι σαν καρδιογράφημα. Τι μου λες τώρα. Ήρωες. Λοιπόν, Κώστα, σήμερα να πούμε και χρόνια πολλά τον Ανδρέα και την Ανδρέα, να μην ξεχάσουμε. Αμά, ναι, το ξέχασα. Είναι μεγάλη γιορτή. Το ξέχασα. Ναι, γιατί είμαστε λίγο στεναχωρημένοι. Το ξέχασα. Γιορτάζει η Πάτρα, γιορτάζει η Πάτρα, το γαρτάσιμο εκεί Πάτρα, έχει αργία. Γιορτάζει ένας πολύ σημαντικός. Να χρόνια, παιδιά, χρόνια πολλά στην Πάτρα εκεί, στα Φιλαράκια. Βεβαίως, βεβαίως. Ανδρέας και Ανδριανές και Ανδριάνες. Γιορτάζει η κορούλα του κολλητού του Γαβρίλου. Εγώ θα πω κάτι για ορισμένους που αμφισβητούν. Συνοπάντως μας. Θα τους πω. Ορισμένες ομάδες. Συγγνώμη, Κώστα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, δεν είναι κακό να αμφισβητούν. Η αμφισβήτηση δεν είναι κακό πράγμα. Ναι. Άλλο η αμφισβήτηση, άλλο η ολική ισοπαίδωση. Άλλο το, ναι. Αυτό το πράγμα, το σκίζω τις σάρκες. Απέχει αυτό, παιδιά. Εννοείται να αμφισβητώ. Ναι. Όταν κάθομαι και λέω γιατί έκανε αυτό ο Λουτσέσκου, μήπως έπρεπε να κάνει εκείνο, μήπως το έκανε λάθος. Δεν είναι κακό αυτό, παιδιά. Το λιβάνισμα δεν είναι ωραίο. Άλλο όμως αυτό, άλλο να ξεχνάμε τα πάντα και να ζητάμε το κεφάλι του σε κοφίνι κάτω από τη Λεμιτόμο. Ή να ξαφνικά, να είναι άχρηστος και τι και αυτό και φύγε και τέτοια. Ναι. Άλλο. Η αμφισβήτηση είναι υγιές πράγμα. Κώστα μου. Και εμείς αμφισβητούμε. Μα είναι απαραίτητο κιόλας. Είναι απαραίτητο, φίλε. Ναι, είναι απαραίτητο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα, συγγνώμη που σε διέκοψα. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Απλώς, πες ότι έχω μπροστά μου έναν φίλο τέτοιο παουτσί. Δεν λέω ότι δεν είναι παουτσί. Λοιπόν, θα τον έλεγα, ας πούμε, 10 ομάδες. Τον έλεγα μία Φιωρεντίνα, μία Ουντινέζε, μία Ιτχόβεν, μία, ξέρω εγώ να πούμε και τα πιο βαριά ονόματα, μία Μπενφίκα, μία Σάλκε, μία Ντόρτμουντ τη δεκαετία τώρα. Ποια ομάδα ήταν καλύτερη από τη σημερινή Τσέλσι? Αυτή είναι τώρα. Για μένα καμία, φίλε. Αυτή είναι ομάδα ρε, παιδιά, είναι μέσα στις 5 κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη τώρα. Τι να λέμε, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να λες τώρα σε φταίει ο ένας και ο άλλος. Δεν λέμε ότι παίξαμε μπάλα. Λαμία, αδερφέ. Λαμία! Δευτέρα. Το θέμα μας είναι τώρα στη Λαμία και να σε πω και κάτι. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Αυτοί πέρσι κάναν το κόλπο γκρόσο με μια χαρτοπετσέτα και ένα λάθος που έκανε ο πρόεδρος και έκαναν δηλαδή το απίστευτο. Στα χαρτιά δηλαδή το έκαναν, γιατί αγωνιστικά δεν το έκαναν. Φέτος το ξέρουν ότι θα το χάσουν με διψήφιο αριθμό το πρωτάθλημα, το ξέρεις. Θα κάνουν και, θα προσπαθήσουν να βρουν πράγματα να κάνουν, να ξέρετε. Γι' αυτό να έχουμε το νου μας. Εμείς είναι, εμείς να προσέχουμε, όπως είπε και ο Σίμος, τα σκαπτικά και τις μπετονιέρες. Αλλά είπε ένα παουξάκι σε μια άλλη εκπομπή, Κώστα, και τελειώνω, κάτι πολύ σωστό. Μέχρι τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ μεγάλωνε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τώρα θα μεγαλώνει και από τους τίτλους. Το ξέρουν σωστό. Αυτοί. Έχουν κοτσάρει τα μπεμπελίνα να σωστό. Το ξέρουν. Σωστό, και σωστό, σωστό. Από τους τίτλους να το ξέρετε. Σωστό. Λοιπόν, ζούμε ο Κωστάκης. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε λίγο. Δύο γραμμές ακόμα, τρεις. Ναι, ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλό στο παιδί, καλό στον Ταρίφοφ. Βρασνιατσάκα καμπομπούσιο στο τραπίτσι. Μπρασίτσια χατσιρίδι, φουτμπαλίστα, πατκαντάνιο, σκατούσκαγια. Έτσι είναι, φίλε. Όπως τα λες, δεν θα αλλάξω ούτε κουβέντα. Καταιγιστικός είσαι, καταιγιστικός. Είναι ρωσικά στην καθαρέμπουσα αυτά. Έτσι. Φίλε, για πες. Λοιπόν, όπως τα είπες, δεν παίζει ρόλο τώρα αν έπαιζε, δεν έπαιζε, αν έπαιζε, δεν έπαιζε, ξέρω εγώ, η μάτα με 11. Εδώ μιλάμε για κολοσσό. Μιλάμε ότι όσο κάνει ένας παίκτης, κάνει τούμπα μαζί με όλο το ρόστερ. Τώρα μην τρελαθούμε, έτσι. Έχει παίκτη που κοστίζει 150 εκατομμύρια. Πόσο είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ, είναι 25 εκατομμύρια. Πόσο κάνει το κήπεδο της τούμπας αυτή τη στιγμή, 40 εκατομμύρια, 35. Μιλάμε ούτε τα μισά δικαιώματα από ένα παίκτη. Δεν διαφωνώ. Απλά θα μπορούσαμε να σταθούμε καλύτερα. Νομίζω. Ναι. Η ομάδα μου το έχει καλλιεργήσει αυτή την προσδοκία. Θα μπορούσα να σταθώ καλύτερα. Να είμαι καλύτερος. Πέρα από αυτό τώρα. Ο Λουτσέσκου δεν έχει καμιά ευθύνη άμα οι παίκτες αυτοί που αγωνίζονται δύο χρόνια μαζί περισσότεροι κάνουν παραπάνω λάθη από το κανονικό. Γιατί τώρα, ας πούμε, όσον αφορά την απόδοση της ομάδος, πλέον από εδώ και πέρα δεν υπάρχει κούραση, δεν υπάρχει ειδική προετοιμασία του Champions League, δεν υπάρχουν... Εγώ την αφήνω συνάχεια την Τζέρση. Για το ελληνικό πρωτάθλημα με τα κουτσοχώρια έχω απαιτήσεις. Λοιπόν, δευτερευόντως τώρα, ας μην σταθούμε στον αγώνα της Τσέλσι, ας μην σταθούμε στο ρόστερ. Εγώ θα σταθώ κάτι άλλο.
ένα ηφαίστειο, ξέρω εγώ πού είναι στις Φιλιππίνες, τώρα ετοιμάζεται να σκάσει. Γίνεται ένα τσουνάμι στην Ταϊλάνδη. Λοιπόν, βγαίνει ο βασιλιάδος και λέει πάντα το πάω φταίνε. Δηλαδή, βγαίνει ο υπουργός, ο οποίος έχει εξαφανιστεί τελείως. Έτσι. Ο Ισαγγελέας, ο Θημπιτζόγλου, επειδή πέταξε ένας καρταετός 4 χιλιόμετρα από την Τούμπα και είχε ασπρόμαυρο χρώμα προκατατική εξέταση ο Ισαγγελέας. Δεν είδα την ίδια ευαισθησία με πέρσι από όλους αυτούς που έλεγε τι θα πω στο παιδί μου, τι θα πει στο παιδί του τώρα, τέλος πάντων. Θυμάσαι τι είχε γίνει με τη Ραπίν. Πώς δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Πώς δεν θυμάμαι. Λυτή και δεμένη για την πολίτευση και κυβέρνηση και εισαγγελίες για τον ελληνικό ποδοσφαίρο. Μας κρεμάσαν στα μανταλάκια, μας καταδικάσανε. Μα βέβαια τώρα, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, ανεβρωμένοι δεν είμαστε. Όπως και ένα άλλο καλό φιλαράκι Παουξάκι που έλεγε δεν κατεβήκαμε από τα βουνά μεγαλώτος, ούτε το νόμισε να κάνει. Σωστά. Λοιπόν, σωστά. Έγινε, λοιπόν, έγινε τα Ρίφοφ, κάνε επίλογο σε παρακαλώ. Να σε καλά, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Έλα Κωστή. Έλα αγόρι μου. Τι κάνετε. Έλα. Λοιπόν, πήρα να ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Δήμο εσύ είσαι. Όταν... Ορίστε. Ο Δήμος είσαι ή κάνω λάθος. Όχι. Έφαγα τα νύχια της, και της γυναίκας μου χτες και τελείωσε η φωνή μου. Ο Άμπα η Μουάκης. Α, έλα ρε, και δεν σε κατάλαβα. Έλα αγόρι μου, έλα. Τι να καταλάβεις. Δεν μπάσω είμαι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Γι' αυτό ανάρτησα και όταν είσαι θυμωμένος μη μιλάς. Εγώ σε προηγούμενες εκπομπές έχω πει ότι παιδιά να είμαστε ενωμένοι. Έτσι πρέπει. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Εχθές παρασύρθηκα από κάποια site και από το δικό σας και τα λοιπά, ζουμουσού, για κάποιους που λέγανε κατά του προπονητή. Δεν όχι, είπα, όχι το site μας, στην ομάδα κάποιοι έβαλαν ανάρτηση. Ομάδα, με συγχωρείς. Το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ ήθελα να περάσω, δεν ανέφερα το όνομα του προπονητή, εγώ ήθελα να περάσω ότι παιδιά, Λαμία, ναι εντάξει καταλαβαίνω, αλλά ποια Λαμία, δηλαδή εγώ πάντα νιώθω πρωταθλητής. Θυμάστε το 1-3 πρωτού φύγει ο Βιερίνια που τους έκανε κουδούνια. Ναι. Δεν χειροκρότησε όλο το γήπεδο, με τον Παναθηναϊκό εννοώ. Ναι, φυσικά. Θέλω να παίζεις. Έφυγε η Σπίθα. Εμένα αυτό με στεναχώρεσε. Ναι, μείναμε με 10. Δεν κατάλαβα την 11η. Εκείνος ξέρει καλύτερα. Αλλά άρχισα και δεν δίνω σημασία στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ. Ναι. Ξέρουμε ποια παίζαμε, ναι. Φυσικά θα το πάρει. Απλά η Σπίθα... Αυτό με στεναχώρησε, ότι βλέπω, λες και υπάρχει κάτι στα ποδητήρια, δεν πήρα εγώ να ανάψω φωτιές. Και μετά είπα, Άκη κάτσε καλά, κλείσε τον υπολογιστή, δεν ήμουν καλά. Εντάξει. Λέω, εσύ το κάνεις αυτό. Δεν είναι, να σου πω κάτι, πάντα. Να τους ενώνεις. Άκη μου, άκουσε κανένα δεις. Όταν έχουμε μια στεναχώρια με αυτό που αγαπάμε, είναι συναισθήματα πολλά. Που βλέπετε, μπορεί, πιο πάω από ποτέ. Αυτό φίλε, πιο πάω από ποτέ, πιο συσπηρωμένα από ποτέ. Δέχομαι όλη τη σκληρή κριτική απάνω στην ομάδα. Την αποδέχομαι και την κατανοώ. Άλλο η σκληρή κριτική, άλλο περιμένω στη γωνία να βλάψω τον οργανισμό. Δεν λέω ότι αυτό έκανες, το διευκρινίζω. Από ανθρώπους που δεν ξέρω κατά πόσο είναι ΠΑΟΚ. Και περιμένουν να κάνουν αναμπομπούλα, να φέρουν την καταστροφή, να μας διχάσουν, να βάλουν τον κόσμο να σκοτώνεται μεταξύ τους. Για να εκμεταλλευτούν την αναμπομπούλα στο πρωτάθλημα αυτή που ξέρουμε και να κοιτάξουν να ψαλιδίσουν τη διαφορά. Έτσι, μπράβο, έχει διαφορά. Αλλιώς όλοι μας θέλουμε να βλέπουμε τον πάγο να διαπρέπει. Εμένα με ενοχλεί που άνθρωποι περιμένουν πραγματικά στη γωνία αυτό. Αλλιώς φυσικά είναι κακό το πρόσωπο χθες. Φυσικά έχουμε μάθει τον ΠΑΟΚ, ειδικά με μεγάλους αντιπάλους, να διαπρέπει να γράφει χρυσές σελίδες μέσα στο Λονδίνο, μέσα στη Φενέρ, παντού. Και δεν μας αρέσει το πρόσωπο. Αλλά όμως. Τρεις τελίτσες. Δάλαβες. Ναι. Έγινε Άκη μου. Σε ευχαριστώ. Ναι, σε ευχαριστώ. Και κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή 2.500 κόσμο δεν είχαμε. Μέσα μόνο. Ναι, ναι, ξέρω και απ' έξω. Λοιπόν, ξέρεις τι, ξέρεις πώς πήγανε με δανεικά. Αλλά, μην το εντάξει, μην όταν ηρεμείς και σκέφτεσαι με ποιον έπαιζα και έχω μείνει με 10 παίκτες και δεν ούτε για το Μάτος έχω να πω τίποτα, δηλαδή
Να μην ξεχνάμε τι το κορυφαίο δεξί μπακ που είχαμε ποτέ. Μαζί με 2-3 δεκαετία 60 τώρα πρέπει να πάμε πίσω. Και πόσες νίκες και πόσα αλίμονο. 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 Στηρίζουμε και αγαπάμε στη στραβή αυτών που αγαπάμε. Το να κάνει, να κάνει hat-trick και να είναι κορυφαίος, ωραίο να το χειροκροτείς. Στην κακή ακριβώς του μέρα εκεί. Αλλά να μου έχει δείξει πράγματα. Ο Μάτος μου έχει δείξει. Ο Χατσερίδης δεν μου έχει δείξει. Να, ας το πω έτσι. Ή ο Καντουρί. Αυτή είναι η διαφορά. Έγινε. Άκη, σε φιλώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Χωρίς το σκούφο δεν πας πουθενά. Χωρίς το σκούφο, φίλε. Σε είδα χθες. Ήρθες. Ναι, ναι. Μόνο και μόνο για να έτσι... Να έχουμε μια επαφή, να σου πω την αλήθεια. Καλά, και σε καλά έκανες. Δύσκολη νύχτα. Τι να κάνουμε. Χάρηκα πολύ όμως που ανταμώσαμε. Τι να... Είμαστε... Προσπαθούμε να δούμε τα θετικά στην κάθε περίπτωση και επιδίωξα να σε δω, να πούμε μια καλησπέρα καλά από κοντά. Ένα... Ευχαριστήθηκα που με κάποιους από εσάς ανταμώσαμε. Να ξέρω και εγώ καλύτερα πως είσαι. Έτσι. Κι άλλα θα κάνουμε. Άλλα. Τίποτα. Είναι πολλά και λίγα. Λαμία. Πολλά φταίνε Χατσερίδης. Τι να σου πω. Ακόμα και οι δηλώσεις του Βιερίνια. Ότι φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά, εμένα ας πούμε δεν μου άρεσε. Ναι, ναι. Δεν κάνετε και κάτι ρε Ανδρέα, sorry και όλα, αλλά... Δεν ήταν, οι δηλώσεις ήταν, δεν ήταν. Πέρα από το ότι ναι, ναι, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και τιμωρούν αυτές οι ομάδες τα λάθη, ναι, δεν ναι. Είναι με το κεφάλι ψηλά η χθεσινή εμφάνιση. Όχι, όχι. Νομίζω, εχθές δεν φύγε κανένας με το κεφάλι ψηλά, φύγαμε όλοι σκεφτικοί. Ο κόσμος, αλλά ο κόσμος στάθηκε μόνο στο ύψος του. Θα σας πω, θα ξαναπούμε το εξής. Θέλω το πρωτάθλημα, δεν με απασχολούν οι νίκες στην Ευρώπη. Θέλω να κερδίζει παντού η ομάδα μου. Ας το πάρουμε φέτος, όπως θα το πάρουμε, θα τα καταφέρουμε να το πάρουμε, και του χρόνου να βάλουμε τις άρκες μας. Γιατί δεν παίξανε καλά στο 88. Στο 80 η Chelsea με 4-0 και σε μαρκάρει έξω τη μεγάλη περιοχή. Ναι, δεν υπάρχει. Άστο, άλλο επίπεδο, παιδιά. Τι να, άλλη κλάση. Να είναι διαστημική. Τι να πούμε. Μα ήταν αυτοί καλοί και ήμασταν εμείς τόσο κακοί. Που ήδη υπάρχει αυτή η διαφορά κλάσης. Τι να πω, ρε παιδιά, τι θέλετε να σας πω. Ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο με αυτήν την ομάδα. Θα με πείτε γραφικό. Όχι. Όχι μόνο όταν αυτό, μένω λοιπόν και με 10 παίχτες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και όταν οι παίχτες μου, τα ατού μου είναι σε κακή μέρα. Και όταν δεν πιάνει τίποτα. Και όταν όλα πάνε στραβά, μέχρι και η βροχή ρε φίλε, να σου το πω έτσι. Στο δεύτερο. Δηλαδή βρέχει καταραπτωτό. Ο άλλος κάνει κοντρόλ και αντί να το φύγει μπάλα μπροστά, τι λες τώρα, πίσω τι και σβήνει, σταματάει. Φίλε. Και οι δικοί μας τον έχουν χάσει στο φρενάρισμα. Τι να συζητάμε. Ο άλλος βρίσκει την μπάλα εν κινήσει και τη στέλνει με δυνατό σούτ στον κόλο της Βελόνα στην κλειστή γωνία. Ναι, ρε, ναι, στο δεύτερο. Τι να συζητάμε τώρα, δεν υπάρχει. 100 δηλαδή, φορές θα το ξανακάνει οποιοδήποτε παίχτης, αμφιβάλλω να το βάλει. Αυτός φιλά μου το ξανακάνει, δεν το ξαναβάλει όλες τις φορές. Τι να λέμε. Εντάξει. Είπαμε, δεν ήμασταν εμείς αυτοί που έπρεπε, αλλά και αυτοί φίλοι είναι άλλο επίπεδο. Τέλος. Να τα λέμε όλα. Τι να λέμε. Δεν χάνουμε το στόχο μας. Δεν Λαμία! Είναι Λαμία! Δευτέρα Λαμία. Φιλιά! Φιλιά! Να σε καλά. Μαέστρο, μήπως πρέπει να το πάμε μονοκοπανιά. Άλλη μία. Μία μην παίρνετε. Καλημέρα. Όχι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές. Τρεις, γιατί αργήσαμε σήμερα να βγούμε. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Έλα, Παύλε. Έλα. Κάερε Στάπερ με τίδωλα βεντάρσκε στο πλικατόριο. Έτσι. Που σημαίνει επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κωστή θα βάλουμε ορισμένα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Εμείς οι παοξίδες γίναμε όλοι ξερόλες, εκτός από τη δική σου την εκπομπή, δεν μιλάω για τους δικούς μας, τους ακροατές. Ναι. Γιατί ακούω και άλλες εκπομπές εγώ. Φυσικά. Και εγώ ακούω. Δικές μας εκπομπές, δικές μας, δικούς μας ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, εάν θυμόμαστε όλοι, λέγαμε, μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, τα τέσσερα ντέρμπι. Το λέγαμε ή δεν το λέγαμε, Κωστή, αυτό. Φυσικά. Τα πήραμε τα τέσσερα τα ντέρμπι. Φυσικά. Πήραμε και την Ξάνθη. Ναι, ναι. Για τη Βίντη τι λέγαμε, ότι κάτσε δεν λέγαμε. Ακριβώς. Το έτσι λέγαμε, είναι. Κοίταξε, δεν νομίζω να λέω ψέματα. Όχι, διόρθωσε μάμα, λέω τι ψέματα. Λέγαμε. Αυτό λέγαμε. Εγώ αυτό καταλάβαινα. Αυτό οπότε λέγαμε. Χωρίς να εγώ σημαίνει... Ο Πόντιος, εγώ ο Πόντιος έτσι καταλάβαινα ότι κάτι στο UEFA που θα πάμε αλλού. Το πρωτάθλημα μας ενδιαφέρει γιατί η Τούμπα θα πέσει και να σηκώσουμε το κύπελο του πρωταθλήματος μέσα στην παλιά την Τούμπα. Αυτό δεν λέγαμε. Έτσι Παύλε. Αυτό δεν λέγαμε. Έτσι. Και αυτό λέμε. Και αυτό λέμε. Λοιπόν, εκείνο το οποίο με πείραξε εμένα σαν συντριβανίσιο
Είναι η τεσσάρα, ρε Κωστή, τίποτα ναι, άλλο. Ναι, το σκόρα. Ρε Χατζερίδη, πες δεν μπορώ να παίξω και μην παίρνεις καθόλου μέσα. Όχι, δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω, δεν θέλω να είμαι εδώ. Δεν θέλω να παίξω, το είπες πριν 2-3 εβδομάδες, θέλω να φύγω. Κοινή συνενέση, λύνω το συμβόλαιό μου και φεύγω. Να πάρει το Μαλεζά μαζί του, να πάρει όποιον έχει, τον Τόσχα, να βάλει κεντρικό αμυντικό, ναι, να έχει στον πάγκο. Μην κρεμάς την ομάδα. Η τεσσάρα με πείραξε, τίποτα άλλο δεν με πείραξε εμένα. Ήξερα με ποιον να παίζω και ξέρω τι θα γίνει και στο τέλος. Πάλι εγώ θα προχωρήσω στο UEFA. Αυτό γράψτο, αυτό γράψτο. Εάν η Τσέσλι έχει κάκαλα, θα παίξει. Επειδή είναι ποδοσφαιρική ομάδα και έχει όνομα, θα πάει και θα κερδίσει μέσα στη βίντεο. Σωστά. Όπως έπαιξε με όλους. Έτσι. Με όλους και είναι πρώτη και το αξίζει. Το αξίζει αυτό που έχει. Να παίξει και με τη Βίντι το ίδιο. Για να έρθει εδώ μέσα οι μπάτες σκύλι και αλέστε. Να τους ξεσκίσω. Με ένα παίχτη μόνο με το Ζαμπά να τους ξεσκίσω. Έγινε τους. Παύλε μου. Σε φιλώ. Αυτά σε ευχαριστώ. Γεια σου Παύλε μου. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε δύο γραμμές ακόμα και να πάμε σε τέλος εκπομπής. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρετο. Έλα φίλε μου. Έλα. Θες κάτι, αυτό που όταν ισοπεδώνουμε τα πάντα μετά απλά από ένα άσχημο αποτέλεσμα. Γιατί κάθε ένας και εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι έχουμε κακές μέρες. Πώς το κάνουμε. Ναι. Σίγουρα. Αυτό όταν ισοπεδώνει τα πάντα κανείς, τότε φαίνεται καθαρά ότι το κάνει για να μπριζώσει και να έχει ακροαματικότητα. Ναι. Είναι καθαρά ένας επαγγελματίας, το είδος του δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Τον ενδιαφέρει να δημιουργούνται προβλήματα γιατί μέσα από αυτά θα θελήσει να ζήσει. Έτσι. Δεν μιλάμε για την, για την κριτική, για την άσκηση σκληρής κριτικής. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Έτσι. Είναι κάτι άλλο. Άλλο ισοπεδώνω δέχομαι και άλλο κάνω κριτική. Ακριβώς. Ξέρεις κάτι, αυτό που μπορεί να καταλάβει κανείς σε μια κακή μέρα, σε ένα άσχημο παιχνίδι, είναι το ποιος χρειάζεται να φύγει και ποιος χρειάζεται να μείνει. Πολύ σωστό. Κάποια ώρα αυτό το χρειαζόμαστε πολύ για να σωστό. Ξέρουμε τι έχουμε στα χέρια. Ξεκαθαρίζει. Μας. Δείχνει ο άλλος αν μπορεί ή αν δεν μπορεί. Αν θέλει ή αν δεν θέλει. Να γίνεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί εκεί δεν μας στοιχίζει. Μας στοιχίζει οικονομικά γιατί η νίκη πληρώνεται και εκεί πέρα, μην νομίζεις. Και αν η Chelsea παίξει, θα παίξει και για τα χρήματα. Εννοείται. Αλλά αυτό που θέλω είναι να καταλάβουμε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε να χάσουμε πολλά πράγματα. Ναι, είναι ωραίο να κερδίζουμε παντού και να έχουμε και ένδοξη ιστορία. Δεκτό, αλλά δεκτό. Τελειώνει χθες το βράδυ εκεί αυτό. Το μυαλό μας τώρα στο μάτς του πρωταθλήματος τη Δευτέρα με τη Λαμία. Τέλος. Η ουσία είναι ότι αυτή η ομάδα είναι ομάδα η καλύτερη στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχερή όπως άκουσα. Τύχη δεν έχεις όταν πας κάτω στην Αθήνα μες στην έδρα και παίρνεις το κύπελο. Επίσης όταν άλλος είναι ανίκανος στις 20 ευκαιρίες και δεν βάζει γκολ, είναι άχρηστος, εσύ δεν είσαι τυχερός, αυτός είναι ο άχρηστος. Και όταν λοιπόν εσύ είσαι ικανός και με τις 3 ευκαιρίες βάζεις γκολ, τότε είσαι ικανός, δεν είσαι τυχερός. Καλή σου Έγινε φιλάρετε, να είσαι καλά. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή και να κλείσουμε. Καλημέρα. Έλα καλημέρα Κωστέκη. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά, αγόρι μου. Βαρέθηκα να ακούω στους προπονητές του καναπέ. Ο Χατσερίδης, εκείνος επιλογή ήτανε. Επιλογή... Ήταν προπονητή. Όχι. Ήταν η καψούρα του Σαββίδη και τον έφερε και τον πληρώνει ο ίδιος. Ναι, ναι. Τον Μόσχο πληρώνει. Έτσι. Όχι, βέβαια ότι τον έφερε για να παίζει έτσι. Όχι ότι τον έφερε για να παίζει έτσι. Δικά μου. Ναι. Έτσι. Δικά του είναι, δεν είναι δικά μου. Σωστό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να παίζει έτσι όμως ο Χατσερίδης, έτσι. Δεν τον έφερε για να παίζει έτσι. Μισό λεπτό λίγο Κωστή. Πες μου λίγο. Χτες αυτή και ο Χατσερίδης. Όχι μόνο. Εννοείται. Εννοείται. Όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα ήταν κακή. Γιατί αν δεν έκανε αυτή την κίνηση και τρώγαμε εκεί το 1-0 στο τέτοιο, θα λέγαμε τι τον έχει μέσα το παλτό να πούμε και δεν κάνει. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ότι ο Μάτος που έκανε ένα κακό παιχνίδι έχει κάνει άλλα 100 καλά, 200. Ξέρω εγώ, ο Κρέσπο. Δηλαδή μου έχει δείξει πράγματα. Ο Χατσερίδη δεν μου έχει δείξει
μέχρι τώρα ότι πρέπει να είναι εδώ. Κατάλαβες. Συγχωρούμε στον παίχτη μία ή δύο κακές βραδιές. Όλα τα παιχνίδια. Όσο τον έβαλε όμως, φίλε, δεν μου έχει δείξει. Τον έβαλε χτες ο Χατσερίδη για να τον έχει δίπλα στο Ζηρού, ο οποίος είναι ψηλός παίκτης. Και κάνει. Ο άνθρωπος είναι 97. Άμα ήταν και γρήγορος, δεν θα περνούσε όχι εξ' αυτήν την Τούμπα, ούτε εξ' από το Κίεβο. Κατανοητό. Αν ήταν και γρήγορος, δεν θα περνούσε όχι εξ' από το Κίεβο. Θα περνούσε εξ' από πολλά γήπεδα, όχι να μπει μέσα να παίξει. Μην τρελαθούμε τελείως. Έγινε, αδερφέ μου, πρέπει να φύγω. Έτσι, από εκεί και πέρα. Αφήστε την κριτική, είναι πρώτη ομάδα, γιατί σταυρώσαν τον προπονητή, σταυρώσαν επέκτη. Όχι, λάθος αυτό. Δεν είχαν μια καλή μέρα. Το λέω από τις 8 τα λέω. Από τις 8 τα λέμε. Ναι. Έτσι είναι, όπως το λες. Θα σου πω τρεις παίκτες. Ναι. Μωράτα, Ζηρού και ο δραματοφύλακας. Φάμπρεγας. 210 εκατομμύρια. Φάμπρεγας. Δεν μιλάει για τον Βάμπεργκα. Ναι. 10 εκατομμύρια όλοι. Μόνο όλοι το τέρμα κάνει όσο ένα γήπεδο. Το τέρμα κάνει όσο ένα γήπεδο. Όλη η Σούπερ Λίγκα. Όσο ένα γήπεδο κάνει το τέρμα. Έγινε, Γαϊδουράγκαθε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό δρόμο, αδερφέ. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Φιλιά. Λοιπόν, πάμε τέλος εκπομπής. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα είμαστε αύριο πρώτα ο Θεός. Αύριο όχι. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Λαμία στο μυαλό μας. Η Λαμία στο μυαλό μας. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.